Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο, καλώς στη δόξα της ηλικίας μου, και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύει στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλημέρα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, την Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, φυσικά το Θανάση Καλαμπάκα στο production, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του οχήματός σας, τότε θα τηλεφωνήσετε στους αδερφούς Κωνσταντινίδη
κρατάτε στο χέρι την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα κάνουν αυτοί. Γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Όλα με ένα τηλεφώνημα στους αδερφούς Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό, και έχω μία ακόμη σούπερ προσφορά για εσάς οι οποίοι είστε λάτρες του αυτοκίνητου, καθώς υπάρχουν δύο κομματάκια Hyundai Kona με 16 χιλιάρικα. Το SUV που σ' άρεσε, δύο ήρθανε, πάτε, πάρτε τα, η τιμή αυτή δεν υπάρχει. Τώρα, για να αρέσει και στον Κωστή που είναι δύσκολος στο να πει για ένα αυτοκίνητο, όχι, το να πει σε ένα αυτοκίνητο απλά, που σου αρέσει. Όχι, όχι, επειδή τα SUV, πώς τα... SUV. SUV, δεν είναι του στυλ μου. Ναι, αλλά αυτό γενικότερα και στο γούστο είσαι ιδιαίτερος, ρε παιδί μου, για να πεις κάτι που της αρέσει, πρέπει να σου αρέσει. Μ' αρέσει το SUV, το SUV, ναι, μ' αρέσει. Το συγκεκριμένο... Μ' αρέσει στη φάτσα, πώς το λένε, ναι. Σαν να, ρε, κάποτε, είχαν ο Τσουτσάρο να πούμε, ήταν φοβεροί κατασκευαστές, σχεδιαστές αυτοκινήτων, τρομεροί. Τώρα, σπάνια θα δεις όμορφο αυτοκίνητο. Κάτι Fiat 500 που έχει ο Μουχάλης εκεί πέρα, χασάπης πράγμα που έχει Fiat 500 και τα λοιπά, σαν δεν τρέπεται λίγο. Και λοιπόν, και τώρα ολόκληρος χασάπορος με εκείνη τα δάχτυλα να οδηγάει Fiat 500 να πούμε. Αυτά τα μεγάλα έχει. Εντάξει, ο άνθρωπος δουλεύει αργά. Αυτό είναι γυναικεία αμάξια, βρε, αυτή, για τις κομμότριες που... Έλα, βρε, έλα. Άντε τώρα, πάλι. Του την είπα να πούμε, του λέω άμα με πας βόλτα, χθες πήγαμε μια βόλτα, τον έβαλα. Με είπατε να αυτό δεν μπορούσε. Θα πάρεις λέω το αγροτικό αυτό που κάνει θόρυβο, που δεν μπορώ να μπω σε γυναικείο αυτοκίνητο να πούμε. Και να οδηγάς εσύ ρε γορίλα το λέω να πούμε. Γυναικείο αυτοκίνητο. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Λέει. Λοιπόν, το Kona θα το βρείτε τώρα όποιος προλάβει παιδιά. Μην μου λέτε μετά ξέρεις Γρηγόρη πήραμε και μας είπαν δεν υπάρχει. 23-15-96-5-96, πας το κλείνεις, το πήρες, δικό σου με 16 χιλιάρικα περισσότερα. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Εκεί μπορείτε να βρείτε και Σκόντα και Kia και φυσικά και Hyundai. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ δίπλα μου τον κύριο Σιμεώνε, τον προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι έγινε χτες και η ομάδα του αποκλείστηκε. Δεν είναι ομάδα μου η Ατλέτικο. Όχι. Δεν θα μπορούσα να είμαι Ατλέτικο. Κύριε Σιμεώνε, σας παρακαλώ πολύ, ξέρω ότι γνωρίζετε άπτε στα ελληνικά. Θέλω να μου πείτε τι έφταιξε και αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και πολλοί πιστεύαν ότι πήγε να κάνει να σου πω κάτι. Τουρισμό στην Juventus απέκλεισε την ομάδα σας χθες με 3 γκολ. Δεν είναι μικρό πράγμα. Να σου πω κάτι. Παίζει 4-3-3 η Juventus. Ναι. Έχει το Κανσέλο και το Σπιναλόγκα μπακ. Αριστερό και δεξί μπακ. Δεξί και αριστερό μπακ. Ο Κελίνη και ο Μπονούτσι, λείπει ο Βαλσάμις. Διάδα. 4 πίσω. 3 χαφ κανονικά. Ναι. Κανένα δεκάρι από εδώ, την μπαλά λείπει. Την μπαλά πέρασε, σαν να λέγει. Ναι, ο Κέρκ Ντάγκλας δεν ήταν στη 18, πώς το λέω, αυτός που είχε ήταν ασμέναν. Ντάγκλας Κώστα, ρε. Ο Κέρκ Ντάγκλας. Ο Ντάγκλας Κώστα. Ο Κέρκ Ντάγκλας, ο Ντάγκλας Κώστα να πούμε. Κόκκινη κάρτα σε βγάζω από το. Αυτή είναι από τον Αλέξανδρο, κάτσε. Ο Αλέξανδρος έχασε το μπουφάν του, δεν ξέρω τι είναι εδώ. Τι είναι. Το βρήκαμε. Δεν ξέρω εδώ πέρα. Καλά, δεν βλέπω μπουφάν εδώ. Σου έχει το τρελόχαρτο. Έχει ένα μπουφάν και το πήρε στο. Όχι, ρε, έχει τρελόχαρτο μέσα. Για το τρελόχαρτο πήρε ή για. Όχι, έχασε το μπουφάν του, το άφησε λέει εδώ. Δεν βλέπω εδώ μπουφάν. Μήπως το πήρε γραμματεία κάτι. Τον έπιασε άγχος. Θα το βρούμε, Αλέξανδρο, θα το βρούμε το μπουφάν και τότε θα το έκλεψε κάποιο που μπήκε εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν παίρνει κανένα κλέφτη εδώ μέσα, ξέρω όλη τι είναι. Λοιπόν. γελάει. Αφού δεν τον έχει τι τα λέει. Το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει μέσα στο σακάκι του ο Άλεξ, ποιο είναι. Αυτό το χαρτί που έβγαζε ο Κωνσταντάρας. Το τρελό. Και το ίδιο, πώς θα λέγανε τον ηθοποιό που έκανε το αστυνομικό. Δεν το θυμάμαι. Τον ηθοποιό. Μία με τον Ηλιόπουλο που τον βάζει. Μην πηδά κουβέντα. Όχι, ρε, μία με τον Ηλιόπουλο. Δεν πάει κουβέντα με τον Ηλιόπουλο. Άμα δεν θυμάσαι κάτι εσύ. Δεν θυμάμαι, ρε. Φταίω εγώ. Άμα δεν θυμάμαι κάτι εγώ, χαλάω την εκπομπή. Άντε, ρε, πάνε. Άντε. Το μυστικό του χθεσινού μάτς, ρε, κόκκινε. Εσύ. Το μυστικό του χθεσινού μάτς. Εσύ. Η άβρα σου. Καμάρι μου. Ποια άβρα μου, ρε. Καμάρι μου. Γουρλί μου. Ποια άβρα μου, ρε. Λέει χτες. Γιατί αυτά. Θα έπρεπε να είμαστε διαφορετικά τώρα, δεν θα... παράπονο είναι, αλλά είναι μια αλήθεια. Κόψε τον χτες που λέει, ρε τους είδες πως παίξαμε στη Μαδρίτη. Ρε Κώστα, άλλο παιχνίδι είναι αυτό, είδες τι έγινε και στο Μάντσεστερ και στο Παρίσι. Άλλο παιχνίδι είναι αυτό, άλλα πράγματα μπορεί να δούμε. Ρε καταλαβαίνεις τα ελληνικά μου, ρε. Ένα μηδέν παίξε το. Ένα μηδέν παίξε το. Εσύ τι το παίξε. Άκου το σοφό. Εσύ τι το παίξε. Πρόκριση Γιουβέντους. Σοπα ρε μεγάλη. Πέντε ευρώ και πήραμε 20. Πού το χαρτί, ρε.
5 ευρώ και πήρε 20. Στο τραπώ να σου πω. Ούτε βενζίνη στη Shell δεν πάει. Αυτά μπορώ, ρε φίλε. Άσε ρε φίλε τώρα. Αυτές είναι οι δυνατότητες. 5 ευρώ να πάρει 20 τώρα. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Έλα, η φοράδα στο αλόνι έκανε κάκα τώρα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Πλήρωσε κόσμο χτες. Η άβρα σου, ρε, το αγόρι. Θε ανάλυση, ρε αγόρι μου. Ναι, συγγνώμη. Τον αναλυτήριο τον διακόπτουν ποτέ, συγγνώμη. Έβαλε το αγκούρι, το μάτζο και τη σέντερφορ και το Ρονάλντο έξω αριστερά. Τι σημαίνει Ρονάλντο έξω αριστερά. Ποια ήταν η αδυναμία χθες. Ποια ήταν η αδυναμία χθες της Ατλέτικο. Η αδυναμία, η βασική αδυναμία χθες της Ατλέτικο ήταν τα δύο πλάγια μπάκτης. Ο Άριας, μετά μπήκε ο Βίτολος και εκείνο το πουλί ο Χουάν Φραν. Ο Ρονάλντο, επειδή είναι παίκτης και ευφυής, πολύ ευφυής, εκτός από ταχύτητα, τέχνη, εκτέλεση, είναι και ευφυής. Δηλαδή όλο το πακέτο, γι' αυτό είναι ο πρώτος στον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πήγε και χτύπησε στις πλευρές, στα φορτώματα, δεν πήγε στο πέναλτι. Ερχόταν από πίσω και πήγαινε είτε στο πρώτο δοκάρι είτε στο δεύτερο. Αν είδατε τις κινήσεις, αν πήπιατε ουίσκι και φτύνατε τα κουκούτσια των ξηρών καρπών, καλώς. Εμείς βλέπαμε και αναλύαμε το παιχνίδι. Πήγαινε και χτυπούσε τα δοκάρια τα δεύτερα. Εκεί που ήταν δηλαδή ο Χουάν Φραν έκλεινε σαν στόπερ και χωνόταν ανάμεσα στο στόπερ, σε ζώνη τον παίζανε, έτσι, και στον αριστερό μπακ ή στο δεξί μπακ. Όπου έβρισκε την μπάλα εκεί ο Ρονάλντο σε φόρτωμα, ήταν τρομερός. Ποιο άλλο θέμα ήταν. Ότι σε αυτό το κομμάτι στα φορτώματα. Ηρακλειδέας είναι, τι να πεις. Ηρακλειδέας είναι. Ηρακλειδέας χαζός είναι. Το πνευμόνια. Συνέχασε. Τώρα αυτή είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Βγήκαν πρώτοι με τα χάρκαρ του κόκκινου. Με πώς τα βάλει χώρα η Γιουβέντους μου λέει. Δεν θα τους πλήξει ο Σιμεώνε! Ο Σιμεώνε, μείον 10 στο τρίμηνο. Ωρε πνευμόνι σάπιο. Κοίταξε αγκάζι. Καμιά βροχοκόπηση ρε. Σιγά σιμή. Αχαούχα. Τι αντιαισθητικό είναι. Μόλις κερδίζει το πέναλτι. Μόλις κερδίζει το πέναλτι λέω Θεέ μου σε παρακαλώ. Δώσε ότι γεία να το εκτελέσει την μπάλα. Να δούμε και αυτό. Ποιος την μπάλα εκτελέσει πέναλτι ρε. Θα είναι ο Ρονάλδο και θα εκτελέσει την μπάλα πέναλτι. Καλά, σωστό αυτό. Τι την μπάλα. Αλλά λέω, δώσε εντολή να το εκτελέσει την μπάλα. Ο Ντιμπάλα τον βάλανε εκεί στο 75, πότε τον βάλανε. Εντάξει, ο Ντιμπάλα είναι με τον Μπέλκα να πίνει τα χέμω. Εντάξει. Ροξάκι, να πάει στο κοκέ, την μπάλα. Λοιπόν, ο Κανσέλο και ο Σπιναλόγκα ήταν τα 80 μέτρα που παίρνανε. Γιατί παίρνανε 80 μέτρα κόκκινο ο Κανσέλο με τον Σπιναλόγκα. Δεν δωροπέθεθη. Μα το λάθος ποιο ήταν. Το Λεμάρ και το Σαούλ δεν είναι εξτρέμ. Το λάθος το λίγο, ρε. Περίμενε. Ο Λεμάρ και ο Σαούλ δεν είναι εξτρέμ. Για να μπορέσουν να έχουν ταχύτητα επάνω κάτω. Σου λέει ο Κανσέλο και ο Σπιναλόγκα, θα βγαίνω εγώ εκεί. Ποιο θα με φτιάσει στην αντεπίθεση. Θα με πιάσουν αυτοί οι δύο. Ο Σαούλ με το Λεμάρ και μετά ο Κορέα. Είδε ρε το μοντέλο, ρε. Τι μοντέλο, ρε. Και όταν παίζω με τον Ρονάλντο, τον έχω man to man. Πάει τελείωσε. Ζώνει τον Ρονάλντο. Τόστε. Είδες τον αγώνα. Όχι, τι έβλεπα. Σάμα λίγο. Το χειρότερο, το λάθος, το έγκλημα του Σιμεώνε. Ποιο σημειώνε. Ότι έχει σε ζώνη τον Ρονάλντο και φορτώνουν οι μπακ. Φορτώνουν οι μπακ. Γιατί εξτρέμ, έχει τον Μπέρναρτσεκ. Έτσι ακριβώς έπαιξε και στη Μαδρίτη. Τι έτσι ακριβώς έπαιξε και στη Μαδρίτη. Έτσι ακριβώς. Την αντεπίθεση έπαιξε στη Μαδρίτη. Έτσι ακριβώς έπαιξε στη Μαδρίτη. Μα την αντεπίθεση έπαιξε στη Μαδρίτη. Και τώρα η ομάδα του και έρχομαι στο άλλο κομμάτι. Περίμενε, ρε. Ένα λάθος έκανε. Είναι το άλλο το κομμάτι, ένα λεπτό, ρε. Είναι ότι αυτή η ομάδα βιολογικά είναι χειρότερη από το πνευμόνι το δικό σου. Γιατί το πνευμόνι το δικό σου είναι σάπιο. Την έβγαλε άχρηστη. Δεν βγάζω άχρηστη. Αυτές οι ομάδες, το είπα και το πρωί, δεν ακούς. Αυτές οι ομάδες οι οποίες στηρίζονται στο pressing, στην πίεση πάνω στον αντίπαλο, στο κλέβω και πάω στα λίγα μέτρα γιατί δεν έχω την ποιότητα να φύγω από πίσω με οργανωμένο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και δεν έχει και ταχύτητες μεγάλες να παίξει και την κόντρα γιατί ο Μωράτα είναι πιο αργός από σένα. Ο Κρισμάν δεν στα πολύ καλά του τώρα τελευταία. Και η τετράδα των Χαφ, Λεμάρ, είναι λίγο γρήγορος. Αλλά οι άλλοι τρεις, Κόκερ, Ροντρίγκο, Σαούλ, είναι πιο αργοί από σένα από τα μάξι σου, ρε. Το καταλαβαίνεις, το κεφάλι, πες το λάθος εσύ. Πάμε μια κόντρα τα αυτοκίνητα με το που κατεβούμε, στην Αθήνα και εδώ. Τι αυτοκίνητο είναι. Πάμε μια κόντρα έξω. Τι αμάξι έχεις. Το Σιτσέντο. Το Σιτσέντο, πάμε κόντρα εγώ με το Σιτσέντο. Ναι. Στην Εθνική Οδό. Τώρα, όταν τελειώσουμε. Ναι. Εγώ λέω θα δει τη σκόνη. Ναι. Το Σιτσέντο το δικό σου, στην Εθνική Οδό. Θα δούμε κόντρα. Ναι, έχουν απεργία τα ΕΚΑΒ
έχουν κάτι πληρωμές και έχω μάθει. Ναι. Όταν σε μαζέψαμε τα χωράφια, τι κόντρα να κάνουμε, κόκκινο. Τι κόντρα να κάνουμε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι, ρε πάρτι. Το έγκλημα του Σιμεώνε ποιο είναι. Ποιο είναι το έγκλημα του Σιμεώνε. Έβαλε αριστερά το Χουάν Φραν, γιατί βλέπει και μπάλα. Ναι, δεν είχε άλλο μπακ. Με ανάποδο πόδι. Ναι. Και την πάτησε. Ποιο ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι. Και τι θα έκανε ο Χουάν Φραν. Ρε. Με ανάποδο πόδι. Έτσι έπαιζε και δεξιά και την γινόταν η σέντρα από την άλλη μεριά. Και την πάτησε. Ποια πάτησε. Ό,τι έλεγε για τον Βαλεριάνο ναι. που του βγήκε με την ΑΕΚ και δεν του βγήκε με τον ναι. Ολυμπιακό. Ναι. Το ίδιο έγινε. Ποιο το είπε σε αυτό, εσένα. Εσύ το είπε. Όχι, εσένα ποιο είπε να το πει αυτό και τον Χουάν Φραν. Επειδή δεν στο μας περίμενα τόση ώρα ένα πράγμα. Χουάν Φραν, τον είδα ότι περίμενα ότι θα παίξει δεξιά. Δεν, αυτό είναι, δεν είναι θέμα. Εδώ δεν ελέγχεται ο προπονητής. Ο προπονητής ελέγχεται ναι. ότι όταν έρχεται ο Ρονάλντο από την πίσω γραμμή, ουσιαστικά από τα εξτρέμ, περισσότερα μέτρα από το άλλο. Εσύ ρε, δεν έλεγε ότι πήγε για σύνταξη ο Ρονάλντο. Σταμάταρε. Έκανε στο Ρονάλντο. Σταμάταρε. Θα βγάλουν τη διέλυσε τη Γιουβέντους. Θα λέει ποιο θα παίζει, θα λέει ποιο θα εκτελεί. Από τι φανέλε θα τα βγάλουν τα λεφτά, δεν πειράζει. Εμπορική κίνηση ήταν, τρία γκολ ο Ρονάλντο. Μπράβο, Ρονάλντο. Δεν είναι σαν και εσένα και σαν και εμένα ο Ρονάλντο να τρώνε τα πιτόγυρα να πούμε και να τρέχουν οι πολύποδες από τον ισοφάγο μέχρι δεν το έντερο. Δεν έχω σχέση ναι. με πολύποδες. Πώς δεν έχεις σχέση, ένας πολύποδας. Α, ένας είναι, ένας με πολλά που είναι δίπλα μου. Ένας πολύποδας είσαι, γουρουνοπολύποδας είσαι. Τι πολύποδα. Είσαι ό,τι πιο ανθυγινό έχει συναντήσει η φάτσα μου τα τελευταία 20 χρόνια. Καλά, η φάτσα σου είναι ανθυγινό άνθρωπο. Να πούμε. Είναι λογικό να τα βλέπει όλα ανθυγινά. Λοιπόν, για να καταλαβαίνει και λίγο αντί μπάλα. Να ζητήσει συγγνώμη. Τι συγγνώμη να ζητήσει. Συγγνώμη από του οπαδού του Ατλέτικο τη Μαδρίτη. Ναι. Τη Ατλέτικο, συγγνώμη. Ναι. Για ρωτά του. Αντί να του λένε όλοι. Δίκαια χάσαμε, δίκαια αποκλειστήκαμε. Τον Κορέα βρίζουνε. Το Σιμεώνε δεν το βρίζει κανένα και αυτό που είδα εγώ. Ποιο από του. Καλά, ο Γοδίν και σηκώθηκε πάνω άλλο. Λοιπόν, Χιμένες, κολλητά τον Ρονάλντο, όπου πάει. Δηλαδή, σε ζώνη ο Ρονάλντο, άμα έρθει από πίσω και σηκωθεί επάνω, είναι σαν να σηκώνεται το Τζάμπο Τζέτ, να πούμε, στους εθέρες της Αμερικανικής πολιτείας. Τι κλαις, ρε άμπαλε, τι κλαις. Κλαίω, δεν υπάρχει. Τι κλαις. Έστω και ένα γουρούνι σαν και εσένα να το βάλω εκεί να τον ενοχλεί, έστω να του βρίσει τη θεία, τη μαμά, την ευτέρπη, να του πει κάτι. Fuck you, να του πει κάτι κακό, να του πει να τον εκνευρίσει, κάτι να το πει. Εσύ είσαι μεγάλη κακή πένα, μην μιλάς. Να πάει ρε παιδί μου ένας δίπλα του, ένα και 90, ποιος είναι αυτός ο στόπερ, ο Χιμένες, τι μπορεί έχει ο Χιμένες, μπες εκεί δες. Να τον πάρει κολλητά. Γιατί αν τον αφήσει σε ζώνη, αυτός είναι τόσο έξυπνος, θα πάει να χτυπήσει τον Χουάν Φραν, θα πάει να χτυπήσει τον Βιτόλο, θα πάει να χτυπήσει τον Αρίας από εκεί μεριά. Δεν πάμε τον πέναλτι να σηκωθεί ο Χιμένας και ο Γοδίν μαζί. Άρα, στην μπάλα η λεπτομέρεια. Κάνει τη διαφορά. Κάνει τη μεγάλη διαφορά. Προγραμματιστής από Αθήνα. Εμείς που είμαστε Ατλέτικο, ρε καραφλέ, να μην είχαμε γελάσει λίγο το χιλάκι. Γιατί να. Μισό λεπτό. Δικαιώται η Ατλέτικο με την μπάλα που παίζει γενικότερα. Χθες τι είπες, ρε. Ναι. Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Σε παραδέχομαι και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Είναι Εβραίος αποδεκτό. Εβραίος είσαι εσύ. Ότι. Εγώ δεν είμαι Εβραίος. Είναι Εβραίος αποδεκτό, αλλιώς γράφεται ο Εβραίος με Β. Πώς γράφεται ο Εβραίος με Β. Το Εβραίος με Β, με ΑΙ. Με ΑΙ γράφεται. Έψιλον και ΑΙ. Το άλλο, το Εβραίος που πες εσύ. Με Ήψιλον. Τι άλλος Εβραίος. Έψιλον και ωμέγα. Δύο Εβραίοι μαζί είναι. Λοιπόν, ναι. Είναι Εβραίος αποδεκτό. Άλλος Εβραίος. Ότι στην ανάλυση σε κάτω. Πριν τον αγώνα. Ναι. Είχε την εικόνα του πρώτου αγώνα. Ναι. Ναι. Και λες ότι θα την πνίξει την κυβέρνηση. Ναι. Και σου λέω. Δεν πήρε παράδειγμα από το παιχνίδι τη Manchester United. Με την Παρή, ότι εδώ μπορούν να συμβούν τα πάντα. Εγώ που σου λέω ότι είναι over το μάτς, δεν χαλάει το over. Λοιπόν, να πάρουν τον Παντελίδη, εκτός από το μάτς με τον Ολυμπιακό που ήταν όλοι ανοιχτοί εκεί πέρα. Ναι. Να πάρουν τον Παντελίδη. Να του μάθει πέντε πράγματα. Να του μάθει πώς να μείνουν. Τον έφαγε τον Παντελίδη. Να πάρουν τον Παντελίδη. Αυτόν τον άνθρωπο, καλά είναι στην υγεία του. Ας το δω. Να πάρουν ποιον προπονητή Έλληνα, να πάρουν τον Αλέβαντο. Όχι, να πάρουν τον Παπαδόπουλο. Ποιο να πάρουν. Τον Παπαδόπουλο να πάρουν. Τον Παπαδόπουλο να πάρουν. Όποιο θες. Ο Παπαδόπουλος πήγε στην Άγιαξ. Το Σούλη Παπαδόπουλο, ποιο θες να πάρουν. Να πούν παιδάκι μου, εμείς παίζουμε man to man εδώ πέρα στην Ελλάδα ακόμα. Είμαστε οπισθοδρομικοί, αλλά γλιτώνουμε. Πού πας και παίζει ζώνη τον Ρονάλντο, ρε πουλάκι μου, μες στην περιοχή. Θα σηκωθεί ο Χουάν Φραν, θα δει το σλιπάκι του. Αυτό και στον ύπνο του προπόνηση κάνει. Λοιπόν, το ξέρω ότι έχει ειδικό άνθρωπο για να, και το πώς θα κοιμάται. Δεν κάνω πλάκα. Και εσύ έχεις ειδικό άνθρωπο. Άλλο. Σου φέρνει ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα ποτήρι κρασί στο άλλο. Εσύ έχεις τρεις ανθρώπους. Τη λιβεράδες έχεις, τη γυναίκα σου έχεις. Το πληρώνω πολλές αμαρτίες είναι γνωστό, αλλά ειλικρινά. Σαλιώνεις τα μαξιλάρια, μυρίζουν ουίσκι τα μαξιλάρια. Τα παίρνουν, τα πλένουνε. Αυτές εδώ που
Τι πουφ. Δες τώρα δελτίο. Τι δελτίο. Αυτό το φίλο μου θυμίζει το Γιώργη και τον Κωστίκα. Το Γιώργη και τον Κωστίκα. Παίζει κυβέρνηση Ατλέτικο 3-0. Ναι, και. Το οποίο πληρώνει καλά. Και. Και παίζει Manchester City Schalke 4-6 γκολ στο ίδιο δελτίο. Ναι. Με τον Γιώργη και τον Κωστίκα το ξέρει. Πώς μπορεί να παίξει δηλαδή σκορ και διάδοση άλλο, πώς γίνεται. Φυσικά, ό,τι θέλει. Τι ό,τι θέλει, παιδί. Μπορεί να παίξει εγώ σκορ. Γιουβέντους Ατλέτικο 3-0 και Manchester City Schalke 4-6. Πώς έπαιρνε. Δεν με ενδιαφέρει πώς έπαιρνε. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Τι. Ήταν ο Γιώργη και ο Κωστίκα και δεν μπορούσε να σταυρώσει το δελτίο. Ναι. Λέει ο Γιώργη και ο Κωστίκα. Πρέπει να πάμε να μας διαβάσει παπάς. Μη με μιλάς για τέτοια ρε. Όχι παπάς λέει. Ο πάπας πρέπει να μας διαβάσει λέει για να σωθούμε. Πιο καλός ο πάπας από τους παπάδες. Λοιπόν, όχι σου λέει ο πάπας πρέπει να μας διαβάσει. Τι να κάνω, παίρνω το αεροπλάνο, πάνε στη Ρώμη, πάνω στο Βατικανό. Σε καθολικό πήγαινε. Σε καθολικό πήγαινε. Περιμένω στην ουρά μου. Αντίπαλο μα είναι ο καθολικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Καλά τα λε τώρα. Ναι. Κάτσε να γελάει. Ναι. Αλλού είναι η ουσία. Μην το χαλάστο. Βάζει φρένο. Κατεβάζει πρώτη από 7η τώρα. Κατεβάζει πρώτη. Θα πετάξει. Θα μα ακούσει ο Μητροπολίτη και σε κάνει. Κάτσε τώρα. Εντάξει, ναι. Στον Πάπα. Εκεί τώρα που είναι στην ουρά, του ακούει κάποιο καρδινάλιο. Του λέει Έλληνε. Τα λέει Έλληνε. Λέει και τι ήρθε. Και λέει ήρθε να μα διαβάσει ο Πάπα. Λέει είμαστε πάρα πολύ άτυχοι και θέλουμε να γυρίσει τύχη μα. Λέει ελάτε παραπέρα να σου πω δύο κουβέντε. Ο Πάπα έχει πεθάνει. Λέει. Πλάκα μας κάνει. Και αυτός σωσίας του είναι. Λέει ο Πάπας έχει πεθάνει. Και τι, θα ανακοινωθεί 1η Αυγούστου. Λέει και εγώ λέει έχω πλήσει τα πάντα. Οικόπεδα, διαμερίσματα, τα έχω ποντάρει όλα. Εκεί 3.000 απόδοση δίνει. Λέει, αν πάτε να το παίξετε, θα οικονομήσετε. Ξηγηθήκαμε, κουβέντα πουθενά. Περνάμε 5 χρόνια. Στην παραλία Θεσσαλονίκης, ένας κύριος κουστούμαρισμένος, ζεν πρεμιέ, βαντάκι στυλ, διαβάζει την εφημερίδα, βλέπει δύο ρακέντες να προχωράνε. Πού τους ξέρω. Εσείς λέει, πού σας ξέρω. Εσύ λέει, δεν είσαι ο καρδινάλιος. Εσείς λέει, δεν είστε τα παιδιά που σας βρήκα. Καλά λέει. 3.000 απόδοση, ό,τι και να βάζετε, λέει, θα βγάζετε λεφτά. Ρακένδυτη. Το βάλαμε, λέει. Αλλά πού να ξέρουμε ότι θα κερδίσει η Ατλέτικο εκείνη τη μέρα. Δεν τους έφτανε 3.000 απόδοση. Αυτός τώρα έπαιξε και το 7. Είχε το σίγουρο. Είπε εσύ 1-0, το 3-0 δεν χαλούσε ποτέ. Και παίζει και εσύ και βγαίνει 7. Φίλε, να σου πω κάτι. Χειρότερη ομάδα από τη City, τρεις φορές με κατέστρεψε με το 7 συν που δεν ήρθε και ήρθε 6 και σένα τώρα σε κατέστρεψε. Καλύτερη ομάδα του κόσμου, έτσι. Αλλά είναι λάθος. Την είπε την καλύτερη ομάδα του κόσμου, τώρα μαγείρεσε. Ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες το λέω. Πότε, τι θες να σε πω, δηλαδή. Σήμερα, παιδιά, φοράει μπλούζα της Bayern ο Κωστής. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε τον Κλειδαρά. Τον πήρε τηλέφωνο ο Αλέγκρι, δεν είναι κορόιδο. Το λέει πώς θα ξεκλειδώσω την άμυνα της Ατλέτικο και τον είπε ο Πετκαλίτσας. Πάτε κι εσείς μια βόλτα Δελφόνα 101 και Μάρκο Μπόζα Αργωνία. Φροντίζει, ειδικά για εσάς που χρειάζεται κλειδιά τύπου Immobilizer. Για όσους έχετε πρόβλημα να κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, πάλι όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Παίζω 3-0 σκορ του Γιουβέντους, 14,5 μονάδες και βλέπω φωτογραφία του Ραπτόπουλου με φόρμα τη City και το βάζω χ. Και έβαλε 7. Πώς γίνεται αυτό και νίκησε η City. Δεν υπάρχει Σάλκε, ρε φίλε. Γρηγόρη, μπες και δες στην εκπομπή στη Μαρβίτη να δεις τι μούτρα έχει κατηβάσει ο Ραπτόπουλος και ο Κοντός που έπαιζε live ο ραπ. Ό,τι το υπαγόρευε ο Κοντός που ήταν όλα υπέρ της Ατλέτικο. Καλά έκανε. Εντάξει, τι να κάνω. Και εμείς έχουμε τις κακές μέρες. Λοιπόν, μια φωτογραφία απίστευτη. Πρέπει να διαβάσω, ρε φίλε. Του βρήκα το δερμάτινο του Άλεξ. Μπράβο. Αλλά τι έκανε. Πήρα το τρελόχαρτο και το έβγαλα αυτό το τυπί και θα βάλω τη δικιά μου ταυτότητα μέσα. Έλα. Όχι, μόνο το δει. Δεν το διαβάζουμε. Ας... Είναι επανέξυπνο πάντω. Για να το βάλω. Εντάξει. Λοιπόν, δευτερόλεπτα περίμενε. Στοιχηματίζω ότι ο πιο δυστυχισμένο άνθρωπο στον πλανήτη και στο βαρέ ήταν αυτό ο γεροξεκούτη Ματαιόδοξο Μπουφών. Νίκο από Λεβαδιά. Λε. Βέβαια. Και εσύ το ίδιο θα έκανε. Την καλησπέρα μου από το βροχερό Σιτάρ της Ολλανδίας. Άσε ρε ραπ, άλλα λες θες, άλλα λες τώρα. Παραδέξει μια φορά ότι είπες χαζομάρα και εκτέθηκες. Ευχαριστώ ραπ για το ταμείο. Κρίμα που δεν βγήκε. Το ότι γύρανε φορτώματα και ο Ρονάλντο έπαιζε χωρίσμα του Μαδόνο επάνω του και χτύπησε στα δοκάρια και όχι στο κέντρο της εστίας, δηλώνει η ευφυΐα. Το άλλο ποιο είναι. Η ευφυΐα του Αλέγκρι. Και με το μάτιο που μίλησα. Μου είπαμε το εξής. Ναι, στέλνει ο μήνυμα ο Μάτιο. Λέει κορυφαίο μυαλό Αλέγκρι. Ναι. Επειδή ο Σιμεώνε δεν είχε εξτρέμ, ναι. Έπαιξε από τα πλάγια και ανέβαινε από τα μπακ. Πολύ καλά. Αυτό που είπα προηγουμένως. Ο Σπιναλόγκας και ο Κανσέλος δεν είχαν από πίσω τους τον Πελά, μη τους βγει κανένας φωτοβολίδας κτλ. Οπότε έγινε φόρτωμα η δουλειά. Γιατί έγινε φόρτωμα η δουλειά,
γιατί είχε τρία χαφ που δεν πλευροκοπούν και ο Μπερτζαστράκ, ο έξω δεξιά, δεν μας λέγε πολλά πράγματα. Εντάξει, ανέβασε τα μπακ. Πήρε το πέναλτι όμως. Ποιος, ο Μπερτζαστράκ. Ναι, 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 ναι. Πλευροκόπησε, φόρτωσε, κέρδισε. Έκανε κάτι σου, τελείωσε. Το πήγε να κάνει εκείνο το ψαλίδι. Το Ρονάλντο, παιδάκι μου να σου πω. Και να πηδήξεις με τον Ρονάλντο θα σε περάσει μισό κεφάλι. Μόνο που θα τον ενοχλείς, λίγο να τον τραβήξεις, λίγο να τον σκουντήξεις, λίγο να τον βρήσεις, λίγο να τον φτύσεις, κάτι να του πεις. Έστω κάτι να τον περιορίσεις. Δεν λέω εγώ θα την γλιτώσεις. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται σε ζώνη ο Ρονάλντο. Τέσσερα προπονητή αλφαεθνικής. Δεκτό. Μη σου πει κανένας φλόρος. Θα κοιτάξω, θα κοιτάξω το πρόγραμμά μου σήμερα αν έχω χρόνο. Ναι. Να κλείσουμε να δούμε κανένα προπονητή, να, πάμε, κάνουμε, να τσιμπήσουμε τίποτα, να δούμε μπάτσε και να μιλήσουμε για. Θα κοιτάξω να βρω και κανένα προπονητή που ξέρει από άμυνα. Ναι. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, θα έρθει, έχει χρόνο. Θα έρθω, έχω χρόνο. Λοιπόν, ναι. Άσε τώρα που πα τώρα εκεί και παίζει. Στι μαρμίδε, ναι. Λοιπόν, θα σε πάρω εγώ μαζί μου, αδεί το μάτι. Να έχουμε τηλεόραση καλή. Για καλή τηλεόραση και καλό προπονητή. Σουπερλιγκάτο θα σε φέρω. Τελείωσε, εντάξει. Το Λουτσέσκο έπρεπε να παρακολουθεί ο Σιμεώνε για να κερδίσει την Αθλέτικο. Για να κερδίσει η Αθλέτικο. Ραπτόπουλε, πε τι βλέπει τον Μπάγκερ Λίβερπουλ να παίξουμε τα σπίτια και μα τα δει το. Τι βλέπει αλήθεια. Δεν γουστάρω τη Λίβερπουλ. Συνέχα, συνέχα. Δεν μου αρέσει η Λίβερπουλ. Ναι. Δεν την γουστάρω. Αν και σαν City, επειδή θέλω το Paris City, η καλύτερη ομάδα, θα είναι δικαιοσύνη να το Paris City, με συμφέρα προχωρήσει η Λίβερπουλ για να χάσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Αλλά ομάδα σαν τη City που παίζει με τρία διαφορετικά συστήματα, έχει πολλές μεθόδους ανάπτυξης. Έχει το pressing και έχει την ανάπτυξη από πίσω. Έχει τους δύο Σίλβα από τον άξονα. Έχει χιαστεί κινήσεις, ό,τι γουστάρεις έχει. Τριγωνάκια, ό,τι θες. Ό,τι θες έχει. Θες να την αναλύσω, δεν μπορώ τώρα και δεν έχω πίνακα να πούμε. Άσε, είναι άλλη μέρα να το κάνω. Άλλα θέματα, λέγει. Άλλα θέματα. Άλλα θέματα. Άσε το Champions League, θα λοιπόν, δούμε. Θα περίμενε, περίμενε. Έχουμε δύο παιχνίδια. Ναι. Δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, άντε, α, μην το κάνουμε εδώ, αρμένικη το δύση, πιάσαμε τώρα. Το πρώτο, γιατί φαγωθήκανε κάποιοι ότι εκτίθεσε ναι. Κόκκινε. Εντάξει. Βγήκε το over. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Βγήκε το 3-0 μετά τη συζήτηση. Εντάξει. Και 3-0 δεν βγαίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, σήμερα τα παιχνιδάκια. Είναι Bayern Liverpool και Barcelona Lyon. 10 η ώρα και τα δύο. Ποιο θα δεις από τα δύο. Το Bayern Liverpool, φαντάζομαι. Τι θα δω, Barcelona Lyon, στο πρώτο μάτσο πόσο κέρδισε η Barcelona. 0-0. Α, το 0-0. Και εκείνο καλό θα είναι. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι και εκείνο καλό. Εντάξει, αφού είναι 0-0. Το άλλο θα είναι καλύτερο. Μην βλέπεις τώρα την Barcelona που έφερε τη 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ή τη Lyon που με το Στρασβούργο έφερε 2-2. Κάνει μια πορεία. Α, στάρε την ανάλυση, είναι πιο δάδυνο. Είναι καλή. Θα το δούμε μαζί το μάτσο. Δεν είπαμε. Ωραία. Σου λέω, θα δούμε την Bayern. Και με άνθρωπο ειδικό. Άντε πάλι τα ίδια. Θα κάτσουμε. Με ειδικό άνθρωπο. Ναι, θέλω να είμαι δύο ειδικού και εγώ να ακούω. Εσύ είσαι ανειδίκευτος. Εγώ είμαι ανειδίκευτος. Τέλειωσε. Εντάξει. Αλλά πληρώνω παρέα στη γίνα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ποια είναι τα προτερήματα της Bayern. Ποια είναι τα προτερήματα της Bayern. Ανέλησέ τα. Λοιπόν, η Bayern είναι σε full φόρμα. Ναι. Σε ποιο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Στην Bundesliga. Ναι. Στα τελευταία μα σκοράρει. Βλέπεις μια ομάδα PlayStation. Ερώτηση. Ερώτηση. Άνω τελεία που λες. Ναι. Η Bayern στο πρωτάθλημα το γερμανικό πιέσεις έχει pressing, έχει από τον αντίπαλο ή έχει τις άμυνες. Γενικά η άμυνα. Κοίταξε. Γενικά η άμυνα. Είναι αρή. Ναι. Ναι. Γενικά η άμυνα στη Γερμανία. Αν εξαιρέσεις μια-δυο ομάδες, ναι. Οι υπόλοιπες έχουν τις γραμμές ψηλά. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν ταχύτητα και χώρο. Και μπορούν στον χώρο να κάνουν έξω. Ρε, άλλο σε ρωτάω. Η Bayern στη Γερμανία θα βρει αντιστάσεις τέτοιες που θα βρει σήμερα. Όχι. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Όχι. Ναι, ανταγωνίζεται την Dortmund. Την Dortmund. Ναι. Είναι η μαζί Dortmund. Απλά εκεί. Η Dortmund μόνο που φοράει τα κίτρινα θα χάσει το πρωτάθλημα. Τι θες τώρα να σου πει. Αργιανή μπορείτε να το βρει. Τι είδαμε. Μόνο που φοράει κίτρινα η Dortmund ποντάρετε θα χάσει το πρωτάθλημα. Ένα ευρουλάκι ότι θα χάσει η Bayern. Ναι, ευρουλάκι. Με μουστάκι. Λέγερε. Λέγερε. Δεν τρέπεσαι. Τι να ντράπω. Έλα ρε, τελείωνε ρε, βρουλάκι. Και σηκαίνεσαι τον κλόπ. Δηλαδή τον κλόπ αυτό να. Πάει ένας Γερμανός τώρα. Διαβασμένος. Την ξέρει την Bayern. Ναι. Ξέρει τα χούγια της. Δεν μπορεί. 3,55 το διπλό. Δεν μ' αρέσει η Λίβερπουλ γιατί χρησιμοποιεί ένα δρόμο. 1,5 δρόμο για να πάρει τα μάτς. Και επίσης. Κάνεις λάθος. Ομάδες όπως η Λίβερπουλ. Άκου εμένα τώρα. Ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Ατλέτικο. Που είναι στα κόκκινα βιολογικά οι παίκτες τους. Στα κόκκινα. Ο Μάρτης και ο Απρίλης είναι ερωτηματικά. Αν χάσουν, επειδή εγώ θεωρώ ότι η Λίβερπουλ έναντι τη Σίτι και η Ατλέτικο. Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να κερδίσει η Λίβερπουλ. Ποιος. Αν έπρεπε να κερδίσει η Λίβερπουλ. Καλύτερα σε βγαίνει. Θα σου πω κάτι. Συχάθηκα το ποδόσφαιρο. Έπρεπε να κερδίσει η Λίβερπουλ. Συχάθηκα το ποδόσφαιρο. Με εκνεύρισε ο τρόπος. Με εκνεύρισε ο τρόπος. Που πήγαν οι δύο προπονητές να πάρουν το αποτέλεσμα.
πάνω στην κλοπή, στην άμυνα του αντιπάλου και του λάθους. Ερώτηση. Ήταν οι μόνες μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι δύο προπονητές. Και ψιλοπήγε η Λίβερπουλ να παίξει πλάγια και να φορτώσει σε μια κοντή ομάδα. Είχες απορίες. Ναι. Για ποιο λόγο ο Κλόπ δεν θωρακίζει την άμυνά του και είναι όσα φάει και όσα βάλει. Παλιότερα. Ναι. Βλέπεις ότι άλλαξε. Βεβαίως. Ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται, προχωράει. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχει πολλές διαφορές από τον Γκουαρδιόλα. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει με καθαρό MFOR. Παίζει με τρεις μπροστά όπου ναι, εναλλάσσουν ρόλους και ναι. Μπορεί να, αν επιχειρήσει κάποιος να πει θα κλείσω αυτόν ή τον άλλον, θα την πατήσει γιατί θα κάνει εναλλαγές. Δηλαδή μπορεί να βάλει κορυφή και το Φιρμίνιο και το Μανέ και το Σαλάχ. Ναι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος όταν έχει τρεις τέτοιους παίκτες μπορεί να παίξει όπως θέλει. Ναι, αλλά όμως εγώ που θέλω να τον κλείσω, ξέρω ότι η κίνηση που κάνει είναι μία. Την πάει την μπάλα ή με pressing. Ή από την πλάγια γραμμή στη γραμμή και κλείνει προς τα μέσα και κάνει χειαστή. Τον έχω μελετήσει και μπορώ να τον κλείσω. Δεν κάνει κάτι το απρόβλεπτο. Δεν κάνει κάτι σαν τον Γουαρντιόλα. Είναι προβλέψιμος. Και αυτό που λες έχεις δίκιο. Την όλα που ο Σαλάχ είναι extreme. Γίνεται φόρο, ο άλλος τραβιέται από την άλλη μεριά. Οι τρεις αλλάζουν. Αλλά πάλι ψιλοπροβλέπεται και ψιλο. Δηλαδή και με ένα μαντουμαδάκι και με ένα βάθος μπορεί πάλι να γίνει ιστορία. Όμως η Λίβερπουλ, επειδή ανάλωσε στο αγγλικό πρωτάθλημα πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα πίεσης ψηλά, νομίζω ότι είναι ντεφορμαρισμένη και νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στο βιολογικό κομμάτι όπως είχε χθες με το ίδιο στυλ παιχνιδιού ή Ατλέτικο. Νομίζω. Γι' αυτό λέει Μπάγκερν. Γι' αυτό βλέπω. Μπάγκερν ή πρόκριση Μπάγκερν. Τι Μπάγκερν, η πρόκριση Μπάγκερν. 0-0 δεν βγήκε το πρώτο μάτς. Επίσης τι βλέπω, θα κερδίσει η Μπάγκερν. Το ότι έχει, βολεύουν δύο αποτελέσματα τη Λίβερπουλ θεωρητικά. Ποια είναι τα δύο αποτελέσματα, το 0-0 και το 1-1. Όχι, το 1-1 και οτιδήποτε έχει γκολ και το διπλό. Εντάξει, διπλό είναι διπλό. Και τον άλλο, τον άλλο το βολεύει. Εντάξει. Ο άλλο παίζει μόνο για νίκη. Πιστεύω ότι η τριάδα τη Λίβερπουλ μπροστά είναι πολύ καλύτερη από τη Μπάγκερν αυτή τη στιγμή. Είναι δεδομένο αυτό. Αν του δει κάτι γκολ που βάλανε, βέβαια. Το ξέρω. Βέβαια στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ. Ναι. Το ξέρω αυτό. Ο προπονητής της Βόλφσμπουργκ είπε ότι κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας σε όλη τη χρονιά. Παίζαν PlayStation. Ποντάρω στην κόπωση των τριών χαφ, όπως όποιος πόνταρε στην κόπωση των χαφ της Real Madrid, όπου είναι καταρακωμένοι Κρος, Μόντρις και ο τρίτος. Λοιπόν, και ο Μπέιλ. Ποιος Μπέιλ, ρε, δεν είναι χαφ ο Μπέιλ. Α, για τους χαφ. Μόντρις, Κρος. Και ποιος είναι ο τρίτος. Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο. Αυτοί οι τρεις. Καταρακωμένοι είναι οι άνθρωποι. Καταρακωμένοι. Έτσι μπορεί να βγάλει κούραση η Λίβερπουλ στους τρεις χαφ. Βέβαια ο Κλοπ έχει την δυνατότητα να τους αλλάζει. Βάζει εκεί την αλβανοειδή περίπτωση, εκεί το αλβανοειδές, εκεί τον Τσακίρι να πούμε. Το αλβανοειδές. Τι με κοιτάς. Ισάν, αλβανοειδές. Άμα δεις εργάτη αλβανό που να βάφει, κατά κάποιο πάσα πιθανότητα θα μοιάζει με τον Τσακίρι. Εντάξει. Είναι η φάτσα, η μύτη, το αυτό κτλ. Και Ρωσο, μεταξύ Ρωσοαλβανού είναι. Φαίνει και λίγο από Ρώσο γιατί έχει φαρκές πλάτες κτλ. Δεν με πείθει τώρα αυτός. Δεν με πείθει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Ισοπαλία με σκορ βολεύει τη Λίβερ που λες, δεν είναι. Πολύ το φοβάμαι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε παρακάτω, άλλα θέματα. Από ελληνικό αγροτικό. Αφιέ είσαι σοβαρό ο Μπραντέ και ήταν από του καλύτερου χθε. Αλήθεια. Ήταν πολύ καλό, ναι. Λοιπόν, απλά δεν του βγαίνανε. Ο Μπρενατέσκι ήταν για μένα η έκπληξη του χθεσινού παιχνιδιού. Γραπτό που λέει, δες Λίβερπουλ σήμερα να λαχταρίσεις, 4 θα φάει Μπάγκερν. Γράφτο που το λέω. Ναι. Όλα στη Λίβερπουλ. Σπίτια, τη γυναίκα μου, το αυτοκίνητο μου, τα πάντα. Πρόκριση πόσο δίνει η Λίβερπουλ. 3,55 δίνει το διπλό. Τι πρόκριση να παίξει. Ένα 80 θα δίνει, ένα 70 θα δίνει. Λοιπόν, ναι. Άλλα θέματα. Εδώ Ελλάδα τι έχουμε. Ελλάδα δεν έχει τίποτα. Πώς δεν έχει. Δεν άκουσε τι έλεγε πριν τον Μπούζο. Δεν άκουσε θέμα που έκανε με τον ασκητή. Για τον είδε τη χειρονομία του Ρονάλντο. Ποιο είναι ασκητή. Δεν άκουσα, όχι. Έβγαλε ασκητή. Για τη χειρονομία του. Καλά, ο Μπούζο έχει λαπτόπουλο και βγάζει ασκητή. Ρε. Έχει χαζέψει να πούμε ο Μπούζο. Τι ασκητή. Να τον αποκαλύψει. Ο ασκητή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι συντηρητικό, να πούμε. Ποιο θα να μιλήσω για όλα. Τι να μιλήσει για όλα. Γιατί... Άμα κάτσω εγώ και μιλήσω για τον ασκητή, θα πάρει να τον ασκητήσει ο ασκητή 40 μέρε νηστεία να κάνει. Τρελό, ρε. Τι ασκητή. Μια χαρά είναι. Καθόλου extreme. Φυσιολογικά αυτά. Ασκητής είναι ένας ανθρωπάκος, ο οποίος να πούμε αμφιβάλλω αν έκανε extreme πράγματα στο σεξ επάνω. Έτσι νομίζω εγώ. Ας μην το τραβήξουμε το έργο παρακάτω. Άσε τώρα, ασκητής θεωρητικός του σεξ. Σαν τον Κράμερ στο ποδόσφαιρο, τον Ντέβι του Άρη. Σαν τον Μάρκοβιτς. Γιατί ασχολείσαι με ξένα μάτς. Ναι. Μίλα για μάτς τις ελληνικές που υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Άσε το κόκκινο να ασχολείται με το Ίντερ Τούρκου. Θυμάσαι ένα μάτς Βέρι Άρης. Που γελούσαμε με τον γκολ που έβαλε ο Πασάς με το πέναλτι.
που σταμάτησαν όλοι και δεν πήγε στο rebound. Ο τερματοφύλακα που δεν ήθελε να φάει γκολ. Ο τερματοφύλακα που δεν ήθελε να φάει γκολ. Ναι. Το βγάλαν ύποπτο το μάτσο αυτό. Δεν θα γίνει τίποτα. Ναι, αλλά ο Τολόφι τον ρίξαν κάτι. Εγώ στο λέω, δεν θα γίνει τίποτα. Πού το ξέρει. Γυναίκα κάτι... είναι η εισαγγελέα. Και. Έχει πάει στα... Έχεις δικαστεί ποτέ από γυναίκα εισαγγελέα. Ναι. 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 Καμπάνα. Από δικαστήνα. Δικαστήνα. Αθώο. Τι αθώο. Τρει δικαστήνα. Αθώος. Σε αθώσανε. Μα αθώος. Πανηγυρικά. Εμένα άμα ήταν δικαστήνες, με έλεγε ο Γρόγιος. Δεν ήρθε ο μάρτυρας κατηγορία. Άμα δεν ήρθε ο μάρτυρας κατηγορία. Εμένα δικαστήνα άμα είναι, με λέει ο Γρόγιος, φύγε λέει, γιατί οι άντρες σε συμπαθούν πιο πολύ. Βρώμα. Για τους τώρα πείσει ο Άγιος Παΐσιος του ποδοσφαίρου. Ναι. Σε όλα έχει πέσει μέσα. Με τις ποδοσφαιρικές προβλέψεις. Αλλά φαντίζει επικίνδυνο διπλανό σου. Δεν ξέρω αν τα λέει επειδή θες όλα τα ονόματα. Ή αν όντως είναι τόσο άσχετος με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Παλεύει πάρα πολύ και κάνει μεγάλο αγώνα. Τώρα το αν κάνει λάθος την προφορά, εντάξει. Δεν έμαθε. Πήγε να μάθει γαλλικά και το διώξανε. Η Σιχλετίδου με έδιωξε. Ζητάνε να ανεβάζω τη φωτογραφία σου με την μπλούζα της Μπάγκερν. Δεν φοράει η μπλούζα της Μπάγκερν, όχι. Αλλά θέλει να περάσει η Μπάγκερν. Να ζητήσει Σιμεώνε και τα καρούλια μέσα. Ο Φαλακρός Πάστορας πάλι άρχισε τις κολοτούπες. Πάοκ θα λέτε και θα κλαίτε. Αυτός είναι με τον καημό του. Πάοκ θα λέμε και θα κλαίμε. Ναι. Αυτός είναι παοξής άρρωστος. Μας βρίζει κάθε μέρα. Καλά κάνει. Πελάτης, είναι ασφουρίζει. Λοιπόν, γιατί εγώ τον είπα γιατί. Γιατί, τι. Ευχαριστώ ρε για το ταμείο. Κρίμα που δεν βγήκε η Σάλκε. Σιγά ρε. Εγώ είμαι Σίτι. Λοιπόν, εγώ είμαι Σίτι. Σίτι. Και κάνω παρέα με τον Μεσίτι. Την έφλεγε. Ναι. Αν έχουμε κανένα ειδικό στοίχημα για το παιχνίδι της Μπάγκερν. Όχι. Το γκολ γκολ σ' αρέσει. Είναι πολύ μικρό. Πολύ φτωχό. Φτωχό. Το 2-3 πόσο δίνει. Δίνει 2 μονάδες. Στα να δω. Άμα δίνει κάτω από 2 μονάδες. Πάνω από 2 θα δίνει. Δίνει 2-20. 2-2. Τι 2-2. 2-2. 2 φράγκα. 2-2 τι 2-2. Το γκολ γκολ δίνει 50. Τρίχε. 2-0-2 δίνει. Α, 2-0-2. Δύο φορές τα λεφτά σου. 2-2 τι λέω. Ναι. Διπλή ευκαιρία να παίξει τη Γιουβέντου, τη Λίβερπουλ είναι 1,70. Είναι πάλι μικρό. Τη Λίβερπουλ. Ναι. Να παίξει διπλό εκεί. Και ήθιστε. Ήθιστε. Λέω, θα μπορεί ποιον δίνει. Την Μπάγκερν. Την Μπάγκερν. Σας λέω το εξής. Όταν βλέπετε ίδιες αποδόσεις, ναι. Έχω παρατηρήσει. Βγαίνει χι το μάτς. Όχι. Βγαίνει μία από τις δύο ίδιες. Δηλαδή έχει 1,55, 3,55 και 3,55. Ναι. Πώς τώρα. Θα βγει το 3,55, ένα από τα δύο. Δεν κατάλαβα. Βλέπεις ρε παιδί μου ένα παιχνίδι ότι έχει δύο ίδιες αποδόσεις. Θα δεις ότι βγαίνει μία από τις δύο ίδιες αποδόσεις. Δεν βγαίνει χ. Μπορεί να βγει και χ, αλλά σου λέω βγαίνει μία από τις δύο ίδιες. Αν κάτσεις και παρακολουθήσεις, συνηθίζεται να βγαίνει μία από τις δύο ίδιες αποδόσεις. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχει ένα παιχνίδι, δύο φράγκα ο άσος. Δύο είναι το χ, δύο είναι το διπλό. Ναι. Θα βγει ένα, ή το χ ή το διπλό. Α, έτσι λες. Εγώ νόμιζα ένα 50. Ή ανάποδα. Ναι, 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 εντάξει. Ή στον άσο. Τώρα κατάλαβα, ναι. Ναι. Τώρα δίνει 2-0-5, 3-55, 3-55. Ναι. Μπορεί να έρθει ένα-1. Έχεις δίκιο. Ναι. Ναι. Δηλαδή και να προκριθεί η Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, ναι. Εντάξει. Πολύ καλά. Εντάξει. Εμείς λέμε, εγώ λέω θα παίξω διπλό. Τώρα τους Αγιανούς τους λες να μην φοβούνται με τον Βέρι Άρης. Όχι. Ρε. Τι να φοβούνται. Τι όχι. Σε γκελά γυναίκα είναι. Μη φοβούνται. Έχεις δικαστεί από γυναίκα. Πάλι στο λέω. Ξανά στο λέω. Ρε μην ασχολείσαι. Κατήγγειλε ποδοσφαιριστής. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εδώ έγινε. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί μπορεί να κάνουν τέτοια πράγματα. Είναι τίμιοι άνθρωποι. Ακριβώς. Και στη Βέρεια είναι τίμιοι άνθρωποι. Και στον Άρη πρώτον. Είναι τίμιοι άνθρωποι. Αποκλείεται να κάνουν τέτοια έγινε πράγματα. Μια κατηγορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έγινε μια κατηγορία. Τώρα βέβαια το πέναλτι χτυπήθηκε. Γιατί δεν πήγε κανείς να πάρει το rebound από τους αμυντικούς. Κουράστηκαν τα παιδιά. Ήταν κουρασμένοι. Είχαν κουραστεί. Ναι. Ξέρεις τι να μπαίνει, να βγαίνει στην περιοχή και να μπαίνουν οι άλλοι μέσα. Ο ρεπόρτερ του Άρη ισχύει τα ημάτια του ότι το μάτσο είναι καθαρό. Για να μπορεί να πηγαίνει στο Χαριλάου, κατάλαβες. Επαναλαμβάνω. Ναι, ξέρεις τι είναι να βγαίνει στην περιοχή να ξαναμπαίνει και οι άλλοι να μην μπαίνουν μέσα και να περιμένει πότε θα μπουν. Ξέρεις τι κουραστικό είναι αυτό. Ναι. Αγανάκτηση. Είναι μεγάλη αγανάκτηση. Και να έχει και τον τερματάρα να τα βγάζει όλα. Το τερματοφύλακα τον καημένο το λυπήθηκε ψυχή μου. Ο Γκιαγκιόζης είναι που παίζει στον Ηρακλή. Ο Γκιαγκιόζης. Έπαιζε στον Αιγινιακό. Στο 1-1 πάλι τα βγάζει όλα. Στον Αιγινιακό. Έκλαψε πολύ κόσμο. Αυτό ο άνθρωπο έπαιξε Ηρακλή, Αιγινιακό και Βέρεια. Α το ανοίξει ο Παπ. Α το ανοίξει ο Παπ τζάμπα ένα προποτζίδικο τον άνθρωπο. Δεν κατάλαβε. Ναι. Τσάπα, εγώ αν ήμουν πρόεδρος του ΟΠΑΠ, θα λένε βρεπουλάκι μου, έλα δέση. Δεν κέρδισε. Πού έπαιξες μπάλα. Ηρακλή, όπα. Εγινιακό, όπα, όπα. Και Βέρεια, όπα, όπα, όπα. Εγώ θα το άνοιγα ένα προποτζίδικο, έτσι. Τιμή ένεκεν. Πώς άνοιγε ο Γιάννης σε κάτι παλεμάχους ποδοσφαιριστές που ήταν απένταροι. Κατάλαβες, τσάπα τους έδινε τις άδειες. Τότε επί Πασόκ που
τον Άγιο Γιάννη πρέπει να τον κάνουμε, τον Σταυρό, πολύ παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, να το ανοίξουν και αυτού του ανθρώπου. Εγινιακό έπαιξε μπάλα και Βέρεια. Άρε φουκαρά για Γιουγίδη, πώς σε λένε. Για Γιώζη. Ένας νεαρός φίλος λέει το εξής. Ναι. Καλά έκανε ο Κριστιάνο και έκανε τη χειρονομία, μέχρι και ο Σιμεών το είπε συνέντευξη ότι βγήκε μέσα από πάθος. Πρώτον, καμία σχέση ο προπονητής με τον ποδοσφαιριστή. Γιατί, τι σχέση? Του προπονητή ήταν έγκλημα, ναι, ποδοσφαιρικό. Γιατί? Του ποδοσφαιριστή είναι πλημέλημα. Το ένα κακούργημα, το άλλο είναι πλημέλημα. Λέτερε. Γιατί? Γιατί? Ο ποδοσφαιριστής έχει 180 σφίγγμους μέσα στο γήπεδο. Ο προπονητής δεν έχει? Όχι. Τι λες? Έχεις κάτι σε πάγκο? Έχω κάτι, ναι. Τι έκανες? Σε πάγκο με φαΐ και έτρωγε στη ρόπιτα. Ακριβώς. Σε τέτοιο πάγκο κάθισες. Πάλι οι σφίγγμοι ανεβαίνουν. Γιατί άμα κοιλιάσουν. Ξέρεις τι είναι. Ναι, μη φας το μεσημέρι. Ναι. Το βράδυ έχει πράγματα και θάματα. Άκουσα. Ναι, ναι, εντάξει. Καλά. Μη φας. Εντάξει. Κράτα. Έχω φακές από. Έχω πάρει φακές από το σπίτι. Φακές. Ναι. Επειδή είναι πλούσιες σίδηρο. Όχι, επειδή νηστεύω. Επειδή είναι πλούσιες σίδηρο, ρε. Ναι. Εντάξει. Εσύ, το ξέρω. Τι είναι ικανό στον κόσμο να τρώει κρέας και εσύ να νηστεύεις. Φυσικά. Ό,τι κάνει ο κόσμος θα τα δω. Εγώ την Κυριακή του Πάσχα τρώω όσπρια. Γιατί τα γουρούνια τρώνε όλα. Και παθαίνουν τα στομάχια τους. Ισοφαλικές παλονδυρμώσεις, πώς τα λένε και τέτοια. Πάνε εκεί οι γαστρεντερολόγοι. Έχω ένα φίλο γαστρεντερολόγο που με κάνει τις κολονοσκοπήσεις. Ξέρεις, λέει, μετά το Πάσχα, λέει, τι κορώμα έχω. Ένα μάξι έβγαλε τις προάλλες. Ένα Fiat Punto λέει πήρα. Να σου ζήσει, λέω, το Punto. Πότε το πήρες? Μάιος ήταν. Τώρα που τον ευγήθηκες εσύ. Ναι. Κάθε φορά στο πατμίρτσα και τον τότε, τι θα είναι. Του ευγήθηκες. Όχι, ρε, ο άνθρωπος. Το αμάξι το πήρε Μάιο. Γιατί είναι γαστρεντερολόγος και πήγαν όλοι αυτοί οι φελοί που κάνανε νηστεία και πλακώσανε τα κρέατα και τρυπήσαν τα στομάχια τους. Αμάξι πήρε. Πάνε παρακάτω, λέγε. Άλλα θέματα. Τι έχεις να πεις? Τι να πω. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δίνεις κανένα δίκη στον ΠΑΟΚ? Στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ. Με νοιάζει τον μπάσκετ εμένα. Είχε χάσει ο ΠΑΟΚ εδώ. Το ξέρω. Για τους άπειρους. Άσε, έκλαιγε ο Κουλιανός, δεν ήρθαν οι ξένοι. Ο Γιωργάκης πήγε και άρχισε τη χερούκλα, τη Γιουγκοσλάβικη, όπως το λένε. Ο Πρέλεβιτς, μπαμπά. Δεν τρέπεσε. Πήγε στον μπαμπά εκεί, δώσε και εμένα κανένα φράγκο, ρε μπαμπά. Τι να κάνει? Τι να κάνει? Ο άνθρωπος παλεύει. Εγώ τον παραδέχομαι. Τον Πρέλεβιτς τον αγαπάω. Του συμπαθώ τον Πρέλεβιτς, να έχεις υπόψη σου. Είναι από τους Σέρβους που τους έχω στη δεξιά μεριά. Του συμπαθώ πάρα πολύ τον Πρέλεβιτς, να έχεις υπόψη σου. Πάμε παρακάτω, άλλα θέματα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Βέρι Άρης το πνίξαμε, έτσι. Άμα ήταν για κάνω Ολυμπιακό, θα βονάζαμε εδώ. Βέρι Άρης το πνίξαμε. Στο Ολυμπιακό Βέρια. Το πνίξαμε και εκεί. Υπήρξανε τόσοι μάρτυρες. Οι οποίοι λέγανε ότι το παιχνίδι θα λήξει, 3-0 και ότι πονταρίστηκε και ότι έγινε και ότι φτιάχτηκε. Καλά, εσύ μου το είπε εμένα την άλλη μέρα. Λοιπόν, δεν διαφωνώ, ούτε αμφισβητώ αυτό το οποίο λες. Ρωτάω. Από τη στιγμή που γίνανε όλα αυτά και δεν τρέχει τίποτα για κανέναν με τόσους μάρτυρες, με ένα μάρτυρα περιμένεις να τιμωρηθεί ο Άρης? Ερώτηση. Ο Άρης με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχει καλά? Ερώτηση, εσένα κοιτάω. Ναι. Ο Άρης με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχει καλά? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Πραγματικά. Δεν τα έχει καλά. Γιατί? Γιατί είναι από την άλλη μεριά ο Άρης. Ο Άρης είναι εκεί που είναι Ολυμπιακός πολιτικά. Ο Όφη και ο Γυναικός είναι μικρά σωματεία, εντάξει, ωραία, ήταν και πεσμένα. Το ότι ο Κόκαλης κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, το γνωρίζει? Ποιος ο Πέτρος? Κόκαλης. Πέτρος. Ο Πέτρος. Ναι. Κάμενο χαρτί κι αυτός. Το ότι κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει κάτι? Λέει, δεν είναι ψήφια από τον κόσμο του Ολυμπιακού? Τι είναι, λέει? Ψήφια από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Κόκαλης με το Μαρινάκι έχουν κόντρα. Ναι, ρε φίλε. Ίσως γι' αυτό το βάζει. Επικοινωνιακά, αν το δεις. Ναι. Δεν είναι έξυπνη κίνηση. Πιανού. Υπάρχουν άνθρωποι του Ολυμπιακού, ναι, που υποστηρίζουν τον Κόκαλη και όχι τον Μαρινάκι. Θα κάνεις λάθος. Και το ανάποδο. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν τον Κόκαλη πολύ γιατί πήγε κόντρα στο Μαρινάκι και ο Κόκαλης στον κόσμο του Ολυμπιακού δεν κάνει γκέλ. Άμα ρωτήσει 100 Ολυμπιακούς σε μια πιθανή κόντρα Μαρινάκι Κόκαλη, 95% σου που είναι Μαρινάκι και 5% Κόκαλη. Κάνεις λάθος. Συγκρίνεται. Ποιος Πέτρος Κόκαλης? Συγκρίνει το Κόκαλης, ναι, που έφερε Ριβάλτο. Αυτά παλιά είναι, άστα. Περίμενε, που είχε εκείνη την ομαδάρα. Και εκείνη την ομαδάρα που είχε κάνει. Με τον Καγκάτσι, εκεί τον καλό τον άνθρωπο. Που έφτασε να απειλεί τη Γιουβέντους, ναι, και εξαιτίας του αέρα πήγε μπάλα προς τον Κόντε και έβαλε. Αυτά πάνε, βρε. Έφτασε μια ανάσα από τους τέσσερις, συγκρίνεται εκείνη μπάλα στην Ευρώπη που έπαιξε ο Ολυμπιακός με αυτά που γίνανε επί Μαρινάκη. Ρε, πάνε αυτά. Λέμε όλα. Πάνε αυτά, ρε. Είχε ομαδάρα τότε. Φρέ, επιμπάγευε. Ρε, το σήμερα κοίτα. Είχε ομαδάρα. Ομαδάρα. Πώς θα κάνει και άλλο Μαρινάκη? Γιατί επειδή έπαιρνε τα εδώ πρωταθλήματα. Ομαδάρα. Οι σοβαροί Ολυμπιακοί λένε έξω τι έκανες. Ναι. Τώρα πάμε στο πολιτικό θέμα. Ναι. Δεν φτουράει ο Κόκαλης μπροστά στο Μαρινάκη αυτή τη στιγμή. Έχει δημιουργήσει κόντρα, συμμαχία με τον Μελισανίδη, δεν τα ξέρεις κάτω στην Αθήνα. Και τον βρίζουν όλοι οι Ολυμπιακοί,
τον Κόκαλη. Δεν τα ξέρει τα έργα. Τι ναι. Τα δεν ακούω, το ξέρει τα έργα. Ακούω. Τι να ακούς. Μαθαίνω. Μέχρι το λιτόγραφο φτιάχνει. Αυτή σου είναι και κουφότερο. Μέχρι το λιτόγραφο. Τι ακούς. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών ποιο είναι. Ποιο είναι. Που έχει γίνει φέτος. Φέτος. Φέτος, ναι. Πού να ξέρω. Όλων των εποχών. Δεν ξέρω. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Η τιμωρία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τι είναι αυτό. Τι μπάσκετ, τι σχέση. Ότι δεν έχει ιδέα. Το μπάσκετ, τι σχέση. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Τι σχέση. Θα σου πω γιατί. Γιατί. Αφαιρούν μείον 6 τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ναι. Για παιχνίδι που έγινε στο κύπελλο. Ναι. Τι έκανε. Αποχώρησε, δεν κατέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά του έκανε. Ρε φίλε, η τιμωρία, την ίδια τιμωρία που ήταν να φάει ο Ολυμπιακός για αυτά που γίνανε στην Πάτρα που είχαν γίνει. Η τιμωρία δεν ήταν για το. Ήδηκαμε ότι αν την πολιτεία. Καλά τον κάνανε, βρε. Στον μπάσκετ δεν τιμωρούν από το πρωτάθλημα. Άλλο είναι το. Δεν είναι δίκαιο, ρε. Δεν είναι δίκαιο. Θα είσαι δίκαιο. Είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε Άρης, είτε Ηρακλής. Δεν το ξέρει το έργο, ρε, κάτω στην Αθήνα. Θα μιλήσει με κανένα στην Αθήνα σε λίγο. Μισό λεπτό, ρε, κόκκινο. Ρώτα του, είναι σκάνδαλο ή όχι. Ναι, ρε εσύ. Ρώτα του, ρε, τι να ρωτήσω. Σκάνδαλο είναι. Σταμάτα, ρε άνθρωπε. Ρε. Σκάνδαλο είναι. Ρε, μη φωνάζει, θα σε ακούσουν στην Αθήνα. Μην τα κάνει αυτά τα καραγκιοζλίκια. Μην κάνει καραγκιοζλίκια. Μην κάνει. Τον Κόκαλη δεν το, δε το γουστάρουν τον Κόκαλη στον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει. Και να βάλουν τον Πέτρο τον Κόκαλη καμένο χαρτί. Εγώ δεν γουστάρω τίποτα. Δεν πάνε να βάλουν. Δεν το γουστάρουν τον Κόκαλη στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνει. Έχει δει στο εξωτερικό ασχολείται με προέδρου. Άλλο πράγμα. Ρε, σήμερα με έπες βάζει τον Πέτρο Κόκαλη το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το 90% των Ολυμπιακών ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δεν φτουράει ο Κόκαλης. Δεν το γουστάρουνε. Έκανε συνεργασία με τον. Πώς το λένε. Με τον Μελισανίδη. Του κάνει μαγκές για το γήπεδο. Δεν το γουστάρουν. Πώς θα το κάνουμε. Να μας μάθεις εσύ. Μέχρι το λιτόγωνο που σε ακούνε. Τώρα που θα ξέρει τι κάνει κάποιο στην θα Αθήνα. Βγεις, τώρα που θα βγει στην Αθήνα. Ναι. Ρώτα. Τι να ρωτήσω. Ρώτα. Αν αυτό που σου λέω ισχύει ή όχι. Άτε, ρώτα, ρε. Κοιμισμένε. Έφαγε στην Ατλέτικο. Θα στείλω στο σημείο μια φωτογραφία σου για να τρώνε τα παιδιά του φαγητό. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να ζητήσετε, να δείτε τι λέει η μοίρα σας και το μερτικό σας από την κουβαλακρή κουρού, από τον άνθρωπο ο οποίος βλέπει πολλά. Πολλά μπροστά, όχι πολύ μπροστά, πολλά μπροστά. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας, αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133. Τα τρία εντάρια είναι δικά σας, μόνο μία γραμμή βλέπω στην αναμονή και μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μας χορηγός είναι Σκιάδες Μπαλοδήμος, όπου υπάρχουν δύο Hyundai Kona SUV, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τώρα που μιλάμε, θα το μάθω μετά το τέλος της εκπομπής, τα οποία μπορείτε να τα αποκτήσετε με 16.000 ευρώ. Η τιμή αυτή δεν υπάρχει, το αυτοκίνητο είναι καταπληκτικό, περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Ένας μας ακούει. Ένας μας πήρε τηλέφωνο, μην τον χάσουμε και αυτόν. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε. Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις. Δόξα είναι, του... είναι εκεί και ο Κωστής. Μιλάει με τας Αθήνας που έχει, έτσι είναι μεγάλος και τραλός. Εμείς οι κοινοί θνηθοί είμαστε εδώ. Λοιπόν, ξέρεις τώρα... Ο κύριος Κάζης Αριστίδης είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τώρα λίγο, είμαστε λίγο χαλαρά. Ναι. Κάθε Σάββατο μαζευόμαστε καμιά δεκαριά, ας πούμε, συμφοιτητές που είμαστε όλοι γιατροί και λέμε διάφορα, συζητάμε διάφορα θέματα. Νέα παιδιά, 25 άριδες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και από αυτούς, ας πούμε, ενεργά με το ποδόσφαιρο ασχολούμαι εγώ, κανένα δυο έτσι είναι χλιαροί και οι άλλοι 7 ούτε θέλουν να ακούσουν. Τώρα με πήρε τηλέφωνο ένας από αυτούς που δεν θέλει να ακούσει, που ούτε κατά λάθος άκουσε την εκπομπή του Μπούζου, και λέει τι έγινε εσύ με αυτόν τον ποδοσφαιριστή και τον προπονητή που έδειξαν αυτά τα γενικά τους όγνε. Τα μέζια τους, ναι. Ναι, ναι, και άρχισαν να με κοροϊδεύουν που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο και με αυτά τα πράγματα. Και λέω τώρα, και εγώ σκέφτομαι, είναι δυνατόν να δίνει τέτοια δημοσιότητα σε αυτές, ας πούμε, τις χειρονομίες, τις αλητήριες, οι οποίες, ας πούμε, σε τι αποβλέπουμε, ας πούμε, στα παιδιά, τα νέα, τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτό το ρωτάτε στον κύριο Μπούζο ή σε μένα. Διαρωτώ με εγώ ο ίδιος, είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Ναι, τι ας πούμε, δηλαδή να συζητάμε αυτά τα πράγματα και να λέμε ότι ποιος έχει περισσότερο δίκιο και αν ας πούμε τις γυναίκες της αρέσει αυτό ή το άλλο
Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα, σου. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι καταδικαστέα εκ των προτέρων. Να ακούνε τώρα οι μαθητές και... Ερώτηση, γιατί εσείς είστε καθηγητής ψυχολογίας και ψυχίατρος και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ένα παιδί το οποίο βλέπει μια τέτοια χειρονομία, εγώ σαν γονιός έχω την υποχρέωση να του εξηγήσω, να τον απαντήσω με κάποιο τρόπο για αυτή τη χειρονομία. Βεβαίως πρέπει να τον εξηγήσετε. Αυτά δείχνουν, ας πούμε, το αντικείμενο της ενασχόλησης, ότι είναι κατωτέρου επίπεδου. Ναι, δηλαδή... αλλά επειδή το ποδόσφαιρο το βλέπουμε όλοι. Ναι. Ξαναρωτάω. Εγώ σαν γονιός έχω υποχρέωση να εξηγήσω στο παιδί τι ήταν αυτή η χειρονομία. Βεβαίως, πρέπει να το εξηγήσει και να το καταδικάσει. Ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες χειρονομίες είναι εκτός αθλητισμού. Είναι κατάπτυστοι. Κατάπτυστοι και έστω και αν έχουν λεφτά. Κοιτάξτε, και τι έγινε με τα λεφτά που δεν έχουν. Μπορεί να πει κάποιος ότι ο Ρονάλντο είναι εκτός αθλητισμού. Ο αθλητής ο ολοκληρωμένος σε τι συνίσσεται? Στο να είναι ικανός αθλητής και να έχει καλό χαρακτήρα, δεν είναι? Το να διαπλάσει. Αυτό είναι το image making το οποίο επιθυμείτε εσείς και εγώ. Ναι. Και το οποίο το ιδανικό. Τι image making λέει? Ο κύριος Κάζης. Το ξέρω. Λοιπόν. Και το οποίο το ιδανικό. Ο οποίος καταδικάζει και τον Μπούζο και την κίνηση του Ρονάλντο και του Σιμεώνε. Τον Μπούζο γιατί τον καταδικάζει? Γιατί ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Καλά έκανε, γιατί να μην ασχοληθεί. Κοίταξε, μπορεί να είναι ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά δεν είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο να το προβάλλεις σαν να είναι. Το κατακρίνω τον κύριο Κάζη στους φοιτητές του. Ασχολείται με το ποδόσφαιρο και ακούς αυτούς που ασχολούνται με το Ρονάλντο που έδειχνε. Συγγνώμη, έχετε μαθητές στο πανεπιστήμιο? Συμφοιτητές. Τι συμφοιτητές? Συμφοιτητές του. Τότε. Ναι, παιδιά, δηλαδή του πήραν τηλέφωνο και τον έκαναν δυνατόν. Ασχολείται ο κύριο Μπούζ με αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν τους κάνεις κανένα check-up εκεί κι αυτούς, να δούμε άμα τα έχουν καλά τα σφρένα στους, να πούμε γιατρέ μου. Δεν μπορείς, άκου να σου πω τώρα. Ναι. Έστω ότι γίνεται ένα συνέδριο, ας πούμε, ιατρικό, πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο κτλ. Φώναξε με σε ένα τέτοιο. Και υπάρχουν, ναι, φωνάξε με αλήθως. Ναι, υπάρχουν, πούμε, και υπάρχουν σε ένα θέμα δύο διαφορετικές απόψεις. Παραδείγματος χάρη σε μια ασθένεια, ο ένας λέει το ένα και ο άλλος λέει το άλλο. Και υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις σε αυτό το πράγμα. Και στο τέλος από το συνέδριο προκύπτει ότι ο ένας που ζει έχει δίκιο και ο άλλος έχει άδικο. Εκείνος ο οποίος έχει δίκιο θα πάει να δείξει τα μέσα από τον άλλο. Άμα κάνει το πράγμα σε ένα τέτοιο συνέδριο θα τον λιτσάρουν και θα τον διώξουν έξω. Γιατί τον λιτσάρουν? Γιατί δεν μπορούμε να εκφραστούμε δηλαδή με χειρονομίες, κύριε Κάζη? Να το κρατήσουμε μέσα μας, κύριε Κάζη. Θα δημιουργηθούν ψυχολογικά θέματα. Με χειρονομίες να εκφραστείς. Αλλά χειρονομία που χειρονομία διαφέρει. Κύριε Κάζη, κύριε Κάζη, συγγνώμη. Επειδή είστε ένας άνθρωπος του πανεπιστημιακού χώρου με ιδιαίτερο επίπεδο και αυτό το θέμα δεν μπορεί να περάσει έτσι σε 30 δευτερόλεπτα ή 3 λεπτά, θα σας παρακαλούσα πια από τις επόμενες μέρες σας βολεύει να έρθετε εδώ να μιλήσουμε γενικά για αυτό το θέμα με τους ακροατές μας. Το φαινόμενο Άλεξ. Μπορείτε? Το φαινόμενο Άλεξ του ακροατή που. Το ακροατή είναι. Που ήρθε σε εσάς. Καλά, εντάξει, τον παρακολουθώ, τον ακούω καμιά φορά. Εσύ ξέρεις καλύτερα, όσο ξέρω κι εγώ, ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει ορισμένα προβλήματα. Εντάξει, μπορείτε μία εκ των ημερών να έρθετε να μας θυμίζετε με την παρουσία. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, δεν μπορεί να το κανονίσουμε. Γιατί τώρα. Να το κανονίσουμε, αλλά τώρα το φαινόμενο Άλεξ τι σχέση έχει με αυτό που λέω? Μα είναι επικίνδυνος, θα κάνει επειδή για να κάνει την κατάσταση. Θα έρθετε για να συζητήσουμε για το φαινόμενο Ρονάλντο και σημειώνει για αυτό που έγινε, γιατί δεν γίνεται σε ένα λεπτό. Να σου ευχαριστώ. Σας περιμένουμε ή αύριο ή μεθαύριο με τα χαράς. Να το συζητήσουμε. Να είστε καλά, γιατρέ. Για χαρά, για. Παρακαλώ. Το φαινόμενο των παοξίδων με τα κόκαλα στο στόμα θα μας τα αναλύσει ο γιατρός μετά. Και πώς γίνανε αυτοί οι άνθρωποι πλέον πολιτισμένοι. Και ο κύριος Κάζης παοξίστου. Ναι, και έγιναν πολιτισμένοι. Και αρσακιάδα τους έλεγε ο άλλος εχθές. Άκου αρσακιάδα. Δεν παρακολουθείς τα κόκκινα. Δεν γίνεται τα πράγματα. Τι, πρέπει, για να κάνεις αυτή τη δουλειά καταρχήν πρέπει να είσαι κουτσομπόλης. Εσύ είσαι κουτσομπόλης, αλλά δεν παρακολουθείς. Εσύ είσαι κουτσομπόλης. Κοίταξε, εγώ είμαι κουτσομπόλης και εσύ είσαι βασιλιάς. Είσαι κουτσομπόλης. Ορίστε, ναι. Κουτσομπόλης, αλλά δεν παρακολουθείς. Πώς είναι δυνατόν ένας κουτσομπόλης να μην παρακολουθεί? Είσαι τεμπέλης κουτσομπόλης. Είμαι τεμπέλης. Είσαι τεμπέλης κουτσομπόλης. Είμαι τεμπέλης. Σαν κουτσομπόλης είσαι τεμπέλης. Χτύπα. Θα σε χτυπήσω. Πάμε στον κόσμο, μάλιστα, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πρώτα λίγο μία του Γρηγόρη, ναι, που είπε για το μέγα σκάνδαλο. Να του πω γιατί δεν είναι μέγα σκάνδαλο για την τιμωρία του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Μ' ακούει ο Γρηγόρης, Σ' ακούω. Πάρ' το γρήγορα. Ναι.
Δεν μπορεί να αφαιρέσει βαθμούς από το κύπελο που λες εσύ, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει βαθμολογία στο κύπελο. Όλα τα παιχνίδια τον αποκλείσει από το κύπελο και τελείωσε. Και επίσης υπάρχει. Τον απαγορεύει να συμμετέχει την επόμενη χρονιά στο κύπελο. Όχι, μα αναφέρεται στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Ωραία, τότε γιατί στο ποδόσφαιρο ισχύουν άλλα και στο μπάσκετ ισχύουν άλλα. Γιατί ρε Γρηγόρη είναι άλλες οργανώσεις, άλλες ομοσπονδίες, άλλο άθλημα είναι. Δηλαδή κάθε άθλημα έχει τους ίδιους κανονισμούς. Το ένα είναι κοκκινοκρατούμενο και το άλλο είναι πρασινοκρατούμενο. Δεν το καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Όχι, είναι καθαρά γραμμένο στην προκήρυξη του ΕΣΑΚΙ. Τι λέει λοιπόν που δεν την ξέρει ο κόκκινος στην προκήρυξη, για πες την εσύ. Ότι ομάδα η οποία. Σε περίπτωση που δεν κατέβει μια ομάδα σε έναν αγώνα. Τρώει μείον 6. Των χώριων διοργανώσεων, γιατί μπορεί να γινόταν και στο πρωτάθλημα αυτό, έτσι. Στην πρώτη φορά είναι από μείον 1 μέχρι μείον 6 βαθμούς η τιμωρία. Και στη δεύτερη υποβιβασμός είναι αμέσως... Δεν μου λες φίλε και εσύ και ο κόκκινος, όταν βγήκε η τιμωρία ο Ολυμπιακός είχε χάσει το πρωτάθλημα. Φέτος τώρα. Ναι, ναι. Όχι, αφού ακόμα δεν τελείωσε η κανονική διάρκεια, ούτε τα play-off. Το πρωτάθλημα κρίνεται στα play-off, δεν κάνουν κρίνεται στα play-off. Play-off. Γιατί τα μείον 6 θα πειράσουν τα play-off. Καθόλου. Σιγά. Είναι τιμωρία τέτοιο, πώς το λένε, πολύ ανέμακτη. Τρίχες. Πάμε επόμενη γραμμή. Φιλιά, ευχαριστώ. Και μία κόστα ναι. Εσένα θέλω να πω κάτι. Ναι. Υποτιθέμενη ερώτηση, αλλά πολύ πιθανή. Σε περίπτωση που τελικό πάει ΠΑΟΚ Λαμία. Πού είναι, πιθανό το σενάριο, έτσι. Δεν είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Άλλο, άμα το δούμε υποκειμενικά. Υπάρχουν ήδη πιθανότητες, έτσι. Θέλω να μου πεις πώς θα αισθάνεται ο κολλημένος οπαδός του Άρη. Θα παρακαλάει ή όχι να πάει στο κύπελο ΠΑΟΚ. Με τίποτα. Και να προτιμήσει δηλαδή να μείνει εκτός Ευρώπης από το να πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ. Λέω ότι απεκλείστηκε από τη Λαμία. Ναι. Έγινε. Α, θα του πάνε εκεί. Έγινε, ευχαριστώ. Bye bye. Με ρωτάει ένας φίλος καλύτερος Σόκρατες ή Ρονάλντο. Τι Σόκρατες. Ο Σόκρατες. Ποιος Σόκρατες να προστάσει τον Ρονάλντο. Ο παλιός. Τι Σόκρατες. Καταρχήν αυτοί δεν ήταν αθλητές. Σόκρατες. Πάμε παρακάτω. Σόκρατες. Πάμε παρακάτω. Έλα, Βίλε. Γεια σας. Έλα, Βίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Ναι, βρε. Αν δεν είμαστε καλά εδώ, θα μας φάει τη γλώσσα σου, κουρσούζει. Έλα, δεν μου κουρσούζει εγώ. Είναι τι ρωτάς, αν είμαστε καλά, πώς θα ήμασταν εδώ. Τι λέει ο Άρης, Βέρε, τι είναι αυτά που κάνει. Τίποτα δεν έγινε, φίλε, διαδόσεις κομμουνιστών είναι αυτά τώρα. Οι αθλητικοί εισαγγελείς διενεργούν έρευνα. Σταμάτα λίγο. Για 15 ύποπτα μάτς. Γι' αυτό λέω πιο πολύ. Αλλά μέσα σε αυτά είναι και το Βέρι Άρης 0-1 ύποπτο. Όπου ναι. Σύμφωνα με τη Live Sport, η ΕΠΟ ζήτησε από το πρωτοδικείο Βέρια στη δικογραφία που έχει ανοίξει το πρωτοδικείο Βέρια. Προπαγάνδα εναντίον του Άρη της καρδιάς μας. Η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στο σύστημα ενίχνευσης ή στοιχηματικής απάτης, αλλά θα προχωρήσει και σε πρόσωπα που στοιχημάτισαν στα συγκεκριμένα μάτς, ώστε να διαπιστωθεί ποια σχέση έχουν με εμπλεκόμενες ομάδες. Ευτυχώς δεν το έπαιξε. Λέγε. Παρακάτω. Ναι. Παρακάτω. Λοιπόν. Επειδή με γκολ δεν περνάει και σου παλιά η Λίβερπουλ. Ναι, βέβαια. Και. Με οποιαδήποτε ισοπαλία με γκολ, βέβαια. Λέω να παίξω ημίχρονο τελικό άσο χ την Μπάγκερ. Ναι. Άσο ημίχρονο χ τελικό. Ναι. Και τη Λιόν. Ναι. Θα πάει εκεί μάλλον για πιτόν αραμέ με την Μπαρτσελόνα. Βλέπω εγώ. Ναι. Και η Μπαρτσελόνα με ένα-δυο γκολάκια θα τα βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Να το παίξω και ένα χ ημίχρονο άσο τελικό. Φιλέ. Η οποία είναι καλές αποδόσεις, δηλαδή είναι κόκκινες. Αυτά είναι μεγάλες αποδόσεις και αυτά είναι... είτε παίξεις... Ναι ρε φιλέ, βάλουμε ένα ταλιράκι να πάρουμε... Μαζί πόσια. Σου, μακάρι πόσια. Να πληρωθείς. Απλά αυτά είναι ζαριές. Έτσι το φιλοσόφισα τώρα. Όχι, θα κάνεις αυτό που πιστεύεις. Αυτά είναι ζαριές όπως. Ναι, ναι, δηλαδή ναι, άλλο να πολλά. Πούμε ένα παιχνίδι... Ένα ταλιράκι θα βάλω ρε κόκκινε. Ναι, το ταλιράκι για άλλον μπορεί αυτή τη στιγμή να το σώζει και για σένα να μην είναι τίποτα. Εντάξει, συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Μπορεί κάποιος να παίξει 100.000 ευρώ και να είναι τρίχες. Ρε κόκκινε, πάλι ατμίζεις. Τι σημαίνει αυτό. Δεν παράζεις το ηλεκτρονικό τσιγάρο, καρκίνος σκέτος είναι. Καλά σου λέει. Μην ατμίζεις. Ο ένας ατμίζει, ο άλλος καπνίζει χασίση. Στο τέλος καρκίνο θα βγάλουμε εμείς. Και αυτή ήταν μια χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Ολυμπιακός αποχώρησε από αγώνα της ΕΟΚ και δικάστηκε με τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Για να ξεκαθαρίζουμε και τι έγινε. Πάμε κόσμο. Εντάξει. Μάλιστα. Γεια σας παιδιά. Καλώς τώρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση, ας πούμε, στον νομοθέτη, στον δικαστή, όχι στον πολιτικό. Καταδικάστηκε ένας
πολιτικός τέλος πάντων με αναστολή για παιδεραστία. Ναι. Ναι. Η ποινή, ρε παιδιά, εγώ μένω στην ποινή. Δεν μένω. Η ποινή για την παιδεραστία εφόσον κρίθηκε ένοχος είναι έξω με αναστολή. Ναι. Τότε λοιπόν το ίδιο το και ο γονέας βλέπει αυτόν να κυκλοφορεί ελεύθερος. Και γιατί... άμα κάνει κάτι θα δικάσει το δικαστήριο τον γονέα. Έτσι θα το βάλει στη φυλακή. Εννοεί δηλαδή, κάστορα. Yeah. Εννοεί σε περίπτωση αντιδικίας. Όχι. Καταδικάστηκε για παιδεραστία. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Εσύ ομιλείς τώρα, μήπως ο μπαμπάς πάει και αντιδικήσει. Το βλέπει κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτόν που έκρινε το δικαστήριο ότι είναι ένοχος για παιδεραστία. Έχουμε δικαίωμα να πούμε εμείς στον πατέρα τι πρέπει να κάνει ή τι θα κάνει. Γρηγόρη, καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ κρίνω το νομοθέτη ή το δικαστή τώρα. Εγώ καταλαβαίνω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, θέση μας είναι λεπτή. Δεν λέω για εσάς. Λέω για μένα. Ρε Χριστιανέ μου. Άλλο, άκου φίλε. Κλείνω την απόφαση εγώ. Άκου φίλε. Ναι. Το ίδιο το κράτος οθεί κάποιον στη βία. Όταν την παιδεραστία τον αφήνει στον άλλο ελεύθερο, πού θα το βάλεις μέσα. Θα το βάλεις για το παράνομο στοίχημα μετά. Μας δουλεύουνε. Όταν τον παιδεραστή τον αφήνεις με αναστολή ελεύθερο, θα το βάλεις στον άλλον μέσα για το παράνομο στοίχημα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο το παράλογο είναι ότι επειδή εσύ μπορεί να σκέφτηκες να πας να διαμαρτυρηθείς για τη Μακεδονία και να πας να πάρεις για μπουγάτσα, σε προσαγάγουνε. Αυτό είναι πρώτη φορά το ακούμε. Αυτά δεν τα έκανε ούτε η Χούντα. Η Χούντα καλελάιτ ήτανε. Ναι, μα επειδή μπορεί να πας να σκέψει. Η Χούντα του Πατακού ήταν γιαλατζή. Αυτά δεν τα κάνανε. Και ένα τρίτο κοστί για σένα θέλω να ρωτήσω. Επειδή χθες ρώτησε ένα συνοπαδό μου αν ο Λουτσέσκο κερδίζει από τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκο. Ναι. Ναι. Ο Ραπτόπουλος κερδίζει από το Μετρόπολης ή το Μετρόπολης από το Ραπτόπουλο. Τι σχέση έχω με τον Λουτσέσκο. Γιατί και εσύ είσαι στέλεχος ομάδας. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω κρίσους. Τι δεν έχεις. Όπως είσαι ο Σαββίδης, εμείς είμαστε μια οικογένεια εδώ, παλεύουμε. Τι σχέση έχει. Πώς δεν έχεις σχέση. Ομάδα είναι και η μία, ομάδα είναι και η άλλη. Ναι, αλλά τώρα ο άλλος τα λεφτά τα φέρνει από πάνω, έχει πολλά. Εμείς εδώ ματώνουμε. Το αφεντικό δίνει μάχη. Δεν ματώνεις, εντάξει. Και ο Γιώργος δεν είναι δηλαδή τώρα, σου πω κάτι. Ακού, ποια είναι η διαφορά. Ο Λουτσέσκου μπορεί να βρίσει να κάνει να φάει 200.000 πρόσημο, 1 εκατομμύριο και να μην γίνει τίποτα. Ενώ εδώ πέρα, άμα γίνει κάτι, ματώνουμε. Το καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Ναι, ρε φίλε. Αυτή είναι και η διαφορά. Λέω, ποιος κερδίζει. Η ουσία του Ερδήματος είναι η ίδια. Εσύ κερδίζει το Μητρόπολης ή το Μητρόπολης. Και ίδιο κερδίζουμε. Α, μπράβο. Και αυτοί κερδίζουν και ίδιο. Αυτό ήθελα. Πιο πολύ ποιος κερδίζει, ρώτησα. Τι πιο πολύ ποιος κερδίζει. Εγώ είπα ότι ο Λουτσέσκου κερδίζει πολύ περισσότερα από όσα δίνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Ναι, αλλά και ο Λουτσέσκου φέρνει στον ΠΑΟΚ πολλά περισσότερα από ό,τι φέραν οι άλλοι προπονητές που ήταν και πιο ακριβωμένοι από αυτούς. Αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Ναι, όχι. Άμα κάτσουμε και δούμε τι έπαιρνε ο Στέφενς και τι παίρνουν οι άλλοι, τότε θα δεις πέτυχε εκεί που άλλοι απέτυχαν, ρε φίλε. Αυτή είναι μια ερμηνεία. Από ένα πρίσμα που μου αρέσει έτσι όπως το λες, αλλά εγώ επειδή μπαίνω στη εγώ μπαίνω πολύ στη λεπτομέρεια της ιστορίας, γι' αυτό επειδή εγώ έχω το κουσούρι, έχω κουσούρι, το ξέρω, το κουσούρι είναι μπαίνω στη λεπτομέρεια των γεγονότων. Δεν είσαι παράλογος, λες ο Λουτσέσκου πήγε, του έδωσε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να έρθει σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, αλλά και αυτός έδωσε στη μεγάλη ομάδα αυτό που δεν μπόρεσαν να δώσουν άλλοι. Ωραία απάντηση στον Κωστή, να είσαι καλά. Κωστή και Γρηγόρη, ποιος είναι ο καλύτερος, ο Ρουτ Γκούλιτ ή ο Κριστιανό Ρονάλντο? Ο Ρονάλντο. Φίλε, ο Ρονάλντο είναι ένας παίκτης μόνος του. Ο Γκούλιτ ήταν στέλεχος της κορυφαίας ομάδας που έχω δει τουλάχιστον εγώ, παρότι είμαι Ιντερνασιονάλε, της Μίλαν εκείνη των Ολλανδών, η οποία ήταν καταπληκτική. Θα πας στον κόσμο. Ναι. Μπράβο. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γεια σας, Γιώργος από Σουτκάρδη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γρηγόρη. Γρηγόρη, νομίζω η Μίλαν μετά. Για μένα, μετά με τον Μπόμπαν Σαβίτσεβιτς, αυτή στην Αθήνα πρέπει να ήταν με την Μπαρσελόνα. Το 1-4, ναι. Νομίζω 4-0, με το ψιλοκρεμαστό του Σαβίτσεβιτς. Με του Σαβίτσεβιτς, ναι, εκείνη την κολάρα. Δεσαΐ, Μπόμπαν, αυτή νομίζω ήταν λίγο καλύτερη, τέλος πάντων. Εντάξει, μικρές οι διαφορές. Ναι, ήταν ομαδάρα τότε. Ναι, ναι, ομαδάρες. Η πρώτη ήταν του, πες του, η πρώτη ήταν του Σάκη και μετά ήταν ο Καπέλο, έτσι. Σωστά. Κώστα, ή κάτσε Γρηγόρη, χθες, για χθες που μίλησα πολύ ώρα, φυσικά έπρεπε να κλείσω, ο Ντι Μαρία έκανε την καλύτερη του χρονιά πριν τον διώξουν από τη Ρεάλ και του στείλαν ένα γράμμα στο Μουντιάλ, γράμμα, μήνυμα ότι δεν θα παίξει, ήταν ελαφρώς τραυματισμένος στο τελικό του Μουντιάλ το 14 και γι' αυτό στεναχωρέθηκε και από τότε τα χαλάσαμε τη Ρεάλ. Το 14 το τελικό του Τσουρού ήταν... Θυμάμαι ότι τα χαλάσανε, καλά κάνεις και με διορθώνεις, δεν θυμούμαι το λόγο.
Ναι, ναι. Θυμόμουν λοιπόν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι, απλά δεν θυμόμουν ακριβώς. Επειδή είπες ότι δεν έκανε καλή χρονιά, την καλύτερη χρονιά και πριν φύγει. Και να συμπληρώσω, ποιοι παίχτες λείπουν και Πέπε. Το Πέπε ακόμη 36 παίζει. Αποδυναμώθηκε η Ρεάλ τελευταία, γι' αυτό κουράζομαι. Φίλε, για μένα Πέπε στόπερ δεν υπάρχει, συγγνώμη. Και ακόμη παίζει όμως. Πολύ βρώμικος παίκτης. Πολύ βρώμικος παίκτης, φίλε. Βρώμικος παίκτης είναι, σαν το Ράμος και αυτός, αλλά καλός ακόμη. Καλύτερος, καμία σχέση. Ο Ράμος είναι παικτάρα. Ναι, εντάξει. Κοίτα και για χθες, Κώστα, αποδυναμώθηκε πολύ η Γιουβέντους τελικά. Είχε πάγκο, έχει βγάζει Ιταλούς ταλεντάκια σαν τον Μπερναντέσκι. Ενώ στο Σιμεώνε έπαιρνε, αναγκάστηκε τα τραυματίες ο Λούκας, αναγκάστηκε να παίξει με Χουάν Φραν και με τον άλλον το. Και έχει και τρίτο στόπερ. Και αυτό δεν το παίζει ποτέ ο Κώστας. Απάντησε σωστά σε κάτι το οποίο παρατήρησε και ο συνάδελφος ο Γιώργος Ομάντιος. Ναι, τρίτο στόπερ μπορούσε να βάλει το στάδιο. Το διάβασε, κοουτσάρισε άριστα ο Αλέγκρι. Ναι. Και ισχύει αυτό που είπε ο Κώστας, ότι βιολογικά μια ομάδα δεν ναι. γίνεται ρε φίλε συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, και είναι αυτό το οποίο αμέλησε αυτό χθες. Αυτό που ξεχνάμε, ότι και η Γιουβέντους το πρώτο μάτι ήταν ανύπαρκτη. Χθες δηλαδή το πέναλτι έκρινε. Και εκεί και 2-0, εκεί 2-0. Διαφωνώ με το ανύπαρκτη. Ήταν κακή στην τελική προσπάθεια. Κακή, εντάξει. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο. Δεν τα ξεχνάμε, επειδή περάσαν δύο εβδομάδες. Δεν τα ξεχνάω, τα θυμάμαι με ακρίβεια. Σας είχα πει ότι στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να κέρδισε 2-0 η Αθλητικό με δύο στημένα και όχι αντεπιθέσεις. Ναι. Αλλά το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο γιατί ο Σιμεώνε έδωσε χώρο. Ναι. Πριν κλείσω, να πω για σήμερα. Κώστα, μ' ακούς? Ναι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Κλοπ στο πρώτο μάτς, στο πρώτο ημίχρονο, η Λίβερπουλ είχε 2-3 ευκαιρίες εκεί με το Μανέ, αν θυμάσαι. Ναι. Και επειδή δεν του βγήκε, δεν ρίσκαρε πολύ, γιατί στην έδρα σου καλύτερα 0-0 παρά να φας γκολ. Και επειδή έχει κάνει μεγάλες νίκες μέσα στο Μόναχο, είπε ότι εντάξει, κι ας μείνει 0-0, σήμερα θα κρυθεί. Δηλαδή τον αδικείς λίγο το Κλοπ, έτσι. Αυτό πιστεύω. Θα δούμε το βράδυ. Δεν γουστάρει τη Λίβερπουλ, το λέει. Κάτσε λίγο, City. Ραπ, δεν μας τα λες αυτά με τώρα, μας έχεις γίνει City τελευταία. Στο τελευταίο μάτς με τη Watford το 1-0 offside και μια αγωνιστική πριν πέναλτι ανύπαρτο. Δεν είναι δηλαδή. Πέστα για τον Ολυμπιακό της Αγγλίας. Πέστα. Δεν τα λες αυτά. Πέστα. Μας κάνει τη City ομαδάρα, δεν τα λες αυτά. Εσύ είσαι πιο πολύ Liverpool ή άλλη ομάδα ελληνική? Ορίστε. Εσύ είσαι πιο πολύ Liverpool ή ελληνική ομάδα? Εγώ Liverpool, εντάξει, το συμπαθώ το Klopp. Εγώ δεν είμαι έτσι με καμία. Και United μ' άρεσε, αλλά είμαι με το Klopp σήμερα. Επειδή δεν γουστάρω την Bayern με τίποτε. Μάλιστα. Είμαστε ομοειδεάτες. Πάμε. Αντιμπάγκερ. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ναι. Ναι. Κλείς το κομπιούτερ, το ραδιόφωνο ότι υπάρχει. Όχι κομπιούτερ, ρε. Κομπιούτερ λέγεται. Ρε ηλίθιε, εσύ κάνεις λάθος σε μένα. Κομπιούτερ. Λέγε. Κομπιούτερ, ναι. Μπορεί να είναι λάπτοπ. 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 Ναι. Λέγε, φίλε. Δεν μπορεί να το πεις. Άμα σου το πω, δεν μπορεί να το πεις. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω. Υπήρχε μια συζήτηση για τον Γρηγόρη τον Κόκκινο. Για το ραδιόφωνο. Συμφωνώ σε αυτά που έλεγε ο Γρηγόρης. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι και μουσική. Έχει λίγο καιρό που το είπατε αυτό. Είμαι μαζί με τον Γρηγόρη σε αυτό. Τι είναι μουσική είναι. Ναι, ναι φίλε μου. Το ραδιόφωνο ξεκίνησε με μουσική. Βάλε το ζου και άκου. Άλλο, δεν είναι μόνο βάλε αυτό και άκου. Έτσι ξεκίνησε. Αυτό έλεγε ο Γρηγόρης. Όσον αφορά για σένα Κωστή, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή αν θα παίρνει το πρωτάθλημα ο Άρης, έτσι, πού θα χαιρώσει να πιο πολύ, για το αν θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ ή αν θα το παίρνει ο Άρης? Δηλαδή αν θα το παίρνει ο Άρης θα χαιρώσουν εσύ ή αν θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ θα χαιρώσουν οι Ευγενούλα? Θα χαιρόμουν με όποιο γέμιση τσέπη μου παραπάνω από διαφημίσεις. Αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει σε αυτό. Η τσέπη μου πότε θα γέμιζε? Σε αυτό λέει αλήθεια. Ναι, δεν κατάλαβα όμως, δεν άκουσα. Ναι. Με ό,τι γέμιζε η τσέπη του περισσότερο. Και επειδή θα γέμιζε με τον ΠΑΟΚ, θα ήμουν με τον ΠΑΟΚ, ναι. Αυτό, Ναι. Άμα γέμιζε με τον Άρη, θα ήμουν με τον Άρη. Είναι φιλοχρήματος, δεν το κρύβει. Στη δουλειά μου τι θες να είμαι, με συνέστημα να είμαι. Ναι, όχι. Είμαι χαζοχαρούμενος, βάζει η ομάδα γκολ και φωνάω σαν τον χαζοχαρούμενο. Α, ναι, δεν το διευκρίνησα. Άκου τον κουμπάρο, το λέει χαζοχαρούμενο. Εγώ τον έδερνα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ. Τώρα τι υπονοήσε, Γαλοπούλα, ποιον λες? Ρε, μην τρελαίνεσαι. Άσχετα από τη δουλειά, αυτό θέλω να πω. Από μόνο του τι θα ένιωθε. Μα όταν η δουλειά έχει σχέση με. Ακούστε κάτι. Εγώ και την πατρίδα μου τη θεωρώ εταιρεία. Τη θρησκεία μου τη θεωρώ εταιρεία. Εγώ δεν κατάλαβες πώς το εννοώ. Σας εξηγώ. Τα ήθελες μια χαρά. Αν ήταν δικιά σου, εντάξει, κατάλαβα πώς θα το. Εγώ σας εξηγώ πιο πολύ. Θα ήθελες να χαρίσεις εσύ ή Ευγενούλα?
Η Ευγενούλα δεν ξέρω τι θα κάνει. Η δικαίωμά τη είναι, εγώ δεν την είπα τι να γίνει. Ό,τι θέλει, α γίνει. Μουσουλμάνα γίνει. Σου Γκρέγκορι. Έχω λίγο. Με ατμόσφαιρα. Λοιπόν, παιδιά, θα σα πω κάτι. Τιμή και δόξα στο Θόδωρο Παρασίδη. Φιλιά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν. Ραδιοφωνικά, βεβαίω. Πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Πρέπει να πάει. Πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Γιατί ό,τι λάθο. Και κόβει τι λέξει. Κόβω λέξει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, για πες μου. Τι είναι, κόβεις. Πρέπει να πάω. Πρέπει να πάμε, είπε. Όχι πρέπει. Θα σε κάνω μάθημα. Ολοθοφωνία. Για πες λίγο το φίλο που πήρε τηλέφωνο, την πια από γερμανική πόλη. Και πώς τη λένε. Πώς τη λένε. Δεν θυμάμαι. Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Πώς την είπες. Στουτγκάρδη. Τώρα ποιος κόβει. Τι ποιο έχει κόβει. Πώς λέγεται. Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Ναι. Δύο λέξεις είναι. Σύνθετη. Πες το, πρέπει να ξέρει να το πει. Είναι στουτ... Δεν μπορεί να το πει. Γκάρδη, ναι. Με τη μία πες το. Στουτγκάρδη. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά σε 955 και όλο το μήνυμα στο 54340. Μην ξεχνάτε στην Εσκιάδη Βαλοδήμο, στο μεγάλο μας χωρικό, σήμερα και αύριο, όποιος προλάβει πάει και παίρνει το SUV, το Kona, το Hyundai, με 16.000 ευρώ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, στο 2310-596. 596, εκεί που θα βρείτε και πολλά αυτοκίνητα σε μοναδικές τιμές. Πάμε στον κόσμο, μόνο μία γραμμή έχει ελεύθερη. Είσαι μαυρό γαταρά, πήπε σαν κοράριο και λύνη και τον γκολ που έβαλε το ακυρώθηκε. Έπαιξα, anytime και λύνη κι εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αδέρφια Μανίτες. Πουλιά. Πουλιά. Τους πω ξύδες απευθύνες. Τι έλεγες θες, πουλιά. Η Αθλέτικο θα προκριθεί, έτσι. Τρία γκολ δεν βγαίνουν λίγες. Να μου την έλεγε ο Ούτσενα. Λοιπόν. Θα πηγαίνουν από το παράθυρο. Άκουσες η μάντσε σε σπίτι που μου έλεγες. Εγώ θα πηγαίνουν από το παράθυρο. Σε τελικό δεν πάει φίλε μου Κώστα. Εγώ δεν θα τα ανεχόμουν αυτό Κώστα. Ακούς. Αυτό δεν περνάει. Σταμάτα ρε κόκκινε φρένο. Σταμάτα ρε κόκκινε και εσύ. Τι φρένο είναι ρε φίλε. Πω. Η μάντσε σε σπίτι δεν πάει σε τελικό. Ναι. Ή τον Άγιο θα συναντήσει τη Γιουβέντους. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, στον λέω να το θυμάσαι, μη κόκκιδε, γράφτο. Ναι. Λοιπόν, απόψε. Ναι. Κοίταξε, έχει πει ότι και η Γιουβέντους θα πάει τελικό. Και να η Γιουβέντους και ο Άγιαξ αν δεν συναντηθούν είναι τελικό. Γιατί ρε, να σε ρωτήσω κάτι ρε Δημήτρη, συγγνώμη. Ναι. Γιατί ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που εντυπωσιάζονται με κάτι που βλέπουν. Πώς. Εντυπωσιάζεσαι με κάτι που βλέπεις μια φορά. Ποιο να βλέπω. Yeah. Καλύτερη ομάδα δεν έχω δει από τον Άγιαξ εγώ, ρε. Από τον Άγιαξ του 90 δεν έχω δει καλύτερη. Αλλά είμαι Γιουβεντίνος και Ιταλός και το καλύτερο παγκόσμιο. Εσύ είναι καράβλα και 82 το έχω δει. Απ' την Ούτσενα, από πού ποιος που Ιταλός, συγγνώμη. Πώς. Εσύ απ' την Ούτσενα τη σχέση έχει με την Ιταλία. Πώς. Δεν μου λες. Στο προπό. Ναι. Ποιες ομάδες βάζανε πρώτα. Το Ιταλικό πρωτάθλημα. Είσαι αλήθεια. Λοιπόν, εγώ είμαι και το καλύτερο παγκόσμιο το 82 ήτανε. Ναι, τότε μετά το σκάνδαλο με τον Πάολο Ρώση. Ήμουνα με τον Πάολο Ρώση και αύριο άμα παίξει η Εθνική Ελλάδος, η Εθνική Ιταλίας με τους Ιταλούς. Να πεις που είναι το σπίτι σου να έρθουν να το κάψουν. Δηλαδή όταν ήρθαν οι Ιταλοί εδώ, το 1940 και ο Μηταξάς είπε όχι. Εσύ ήσουν με τους Ιταλούς. Αυτό που Ναι, αυτό που λέω. Ήθελα να βλέπουμε κάποιον άτομο, Κάτσε, βρε. Απόψε, πρόκειται στη Λίβερπουλ. Στο όρο τα φυλάξατε αυτά, έτσι. Τι φυλάξανε. Δεν τα ξέρεις καλά. Εγώ τα ξέρω καλά. Μα ακούς Κώστα. Για λέγε. Απόψε η Λίβερπουλ που θα προκριθεί. Άσε γκολ και αυτό δεν ξέρω εγώ. Η πρόκληση είναι της Λίβερπουλ και αυτή η Μπάρτσα. Έγινε, φίλε. Έτσι το βλέπω, αλλά θα το δούμε αύριο. Τι δεν ξέρω καλά. Δεν μπορώ να ρωτάω άλλες βλακίες. Αυτό που λες είναι βλακεία. Η εξουσία θέλει πάντα να τα έχει καλά με την εκκλησία. Ποια είναι η εξουσία. Η όποια εξουσία πάντα κοιτάει να τα έχει καλά με την εκκλησία. Δες τον Τζίπρα τι έκανε. Πήγε. Αμερική, Αγγλία, Αγιώρο. Καλά ήταν. Επόμενος. Όχι, δεν είναι αυτό. Επόμενος. Τη στιγμή που... Η εξουσία θέλει να τα έχει καλά με την εκκλησία. Δεν έχει δίκιο πάντα. Πρόκειται να δεις. Πάντα έχω δει. Ο Χίτλερ δεν λαιλάτησε στο Άγιον Όρος της εικόνας και της φύλαγε. Και τι σημαίνει αυτό, ήταν καλός ο Χίτλερ. Όχι, δεν ήταν καλός ο Χίτλερ. Θέλω να πω ότι
το παπαδαριό της εποχής, δεν ξέρω πόσο αντίσταση έκανε τότε. Κάποιοι μεμονωμένοι παπάδες παλικάρια που τους ξέρω εγώ και στα χωριά ήταν μπροστά. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τον μπουφάν το έχω. Το μπουφάν το έχεις, τα έγγραφα μη χάσεις. Και το τρελόχαρτο το έχω, απλά το έβγαλα φωτοτυπία και έβαλα τη φωτογραφία μου απάνω. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Αυτό θα να πω. Και... θα το αφήσω εγώ στη μαρμίτα το βράδυ. Να το αφήσει η μαρμίτα, μην το αφήσει τα μάξια μου, σπάσω κανένα τζάμι και το πέρα. Δεν μου σπάσε μέχρι στιγμή τζάμι. Τα έγραφα είναι πολύτιμα αυτά, δεν ξαναβγαίνω. Ξέρω, ξέρω. Τρελόχαρτα που να ξαναβγάλεις. Θες να ξαναβγάλεις από γιατρούς, ναι. Λοιπόν, η κόκκινη μπορεί να έρθει στο βράδυ τη μαρμίτα να σε κεράσω εγώ μια μπύρα. Έχω κανονίσει ένα τραπέζι, δεν μπορώ, ευχαριστώ. Άλλη μέρα. Αλλού. Όχι στη μαρμίτα, αν θες στη μαρμίτα. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Θα πούμε μπαζαγιάζει το Σάββατο. Το ξέρεις τον Μπαζαγιάζη το... Αλέξανδρε, πάρ' το τηλέφωνο μου τον Κωστή και μιλή, τα λέμε αυτά εκτός αέρα. Εντάξει. Σάββατο... Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, ναι. Και μη θα τα ακούμε. Οχ, ο φίλος σου. Ναι. Ο Κολός. Μάλιστα. Και εγώ θέλω μια φωτοτυπία. Εσύ δεν χρειάζεσαι φωτοτυπία. Σε βλέπει άλλος και σου λέει φύγε. Οπτικός μου σε δύο γιατρός, μπαμπαμ, θα υπογράψει. Ένα λέω. Και εγώ θέλω μια φωτοτυπία. Εύκολο είναι. Εσύ θα λες τον Πόλισμα, κύριε Πόλισμα. Λοιπόν, είμαι αυτός που θα πήγαινε είπες... στο κόκκινο τσίπουρο και το ήπια. Και θα σ' αφήνει. Γρηγόρη. Άκου για το φιλαράκι σου δίπλα. Σήμερα ήτανε πολύ γλυκύτατος. Είπε σοφές κουβέντες και η σοφότερη ήτανε μακριά από πρόεδρο γυναίκα. Στο δικαστήριο. Να αμάν μη. Αν είσαι, αν είσαι κατηγορούμενος. Ναι. Εγώ είχα τρία δικαστήρια. Oh. Το ένα ξυλοδαρμό. Oh. Το άλλο, ας να μην το πω. Και οι δύο ήτανε, η μία σαν να έβλεπε απέναντι στο τουβάρι και μιλούσε. Και μαθαίνοντας την ποινή που με έριξε, λέω πια πώς ονομάζεται, μόλις με είπε Πανοήλα, λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πόσο έφαγες? 18 μήνες άνευ-άνευ, επταφύριο. Α, καλό παιδί ήσουνα. Καλά, αυτό ήταν για ξυλοδαρμό, δεν πήγαμε για τίποτα άλλο. Το άλλο δεν με είπες. Αυτό άλλο δεν λέγεται, άστο. Αλλά ήθελα μια φωτοτυπία για να πηγαίνω έρχομαι ελεύθερα που θέλω ρε Μογκολέ. Έλα, ακούω. Θα σου βγάλω. Θα κάνω καμιά τριανταριά φωτοτυπίες. Θα στείλω το γιο μου τον Πάμπη. Ναι. Από εκεί από τη μαρμίτα. Εκ μέρους του Βαραβά. Έτσι. Σε παρακαλώ δες μας το χαρτί. Φωτογραφίες έχω πολλές εγώ, μη στεναχωρήσεις. Α, θα τις φωτοτυπίες. Α, εντάξει, θα βάλεις από πάνω. Μόνο φωτοτυπία, ναι. Συναπτικό έχεις. Από όλα έχει εδώ πέρα εδώ μέρος. Εντάξει. Δεν έχω το χαρτί που πρέπει όμως. Αυτό με λείπει. Και εμένα. Να είστε καλά. Bye bye. Ε, καλός άνθρωπος. Ναι. Επιταπήρει δύο φορές. Τη δεύτερη δεν μας είπε τι έκανε. Λέγε φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κόκκινη, γιατί ειρωνεύεστε τον προπροηγούμενο που σας πήρε και σας είπε ότι είναι ο παδός της Γιουβέντους. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος προφορά από το Τωρίνο για να είναι ο παδός της Γιουβέντους. Καλά, σε λέει τον ειρωνεύτηκα. Ε, βέβαια, είπατε δηλαδή ότι, με συγχωρείτε, εδώ κάτι οπαδοί του ΠΟΚ που παίρνουν τηλέφωνο φίλε, έχουν αθηναϊκή προφορά, μήπως είναι οπαδοί του... Σε παρακαλώ, εγώ πιστεύω ότι έκανα πλάκα, ναι. Στο εκλεμβάνεις σαν ειρωνία, πες ό,τι θέλεις. Τι πράγμα. Εγώ έκανα πλάκα, αν εσύ το εκλαμβάνεις. Ναι, ναι. Ότι δεν εγώ αστείω... και έχω να κάνω και μια παρατήρηση στον κύριο Ραυτόπουλο. Όχι, να μου πεις ότι απλά εγώ έκανα πλάκα. Αν εντάξει, κακό, έκανε πλάκα, εντάξει, τελείως. Α, ωραία. Τότε αμαρτία του δεν είναι. Αποσύρω την παρατήρηση. Γιατί με το συγκεκριμένο τον έχω το θάρρος, γι' αυτό και το θάρρος. Ναι, βέβαια, ναι. Και κύριε Ραυτόπουλε, κάτω τα χέρια από το παπαδαριό. Ναι, ναι. Κάτω τα χέρια σας, σας παρακαλώ πολύ. Κάτω τα χέρια. Μοιάζεται το θείο Φέστερ από την οικογένεια Adams Family. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Έγινε. Έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο κύριο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Λοιπόν, Κώστα και Γρηγόρη. Ναι, κύριε μου. Ήθελα να θυμίσω τον Γρηγόρη δίπλα, ναι. Ότι την περασμένη εβδομάδα έκανε μια πρόγνωση για δύο σημεία ευκολά και έδωσε τη Zenith άσο και ήρθε διπλό, έδωσε τη Φραγκφούρτη άσο και είπα την επόμενη μέρα ότι είμαι ρόμπαξ εκούμποντ. Μπράβο. Λοιπόν, όχι, το είπατε, απλά δεν σας λιδόρισε ο διπλανός σας. Λοιπόν, το λέω ότι
Και εγώ εχθές το παιχνίδι το έβλεπα για 1-0. Τώρα αν ας πούμε στο δεκάλεπτο επάνω με ρωτούσατε, θα έλεγα ότι το σκορ θα δεν θα είναι 1-0, θα είναι παραπάνω. Προχώρα λίγο για κάνουμε να πρόγνωση. Παρ' όλα αυτά όμως, το φαβορί δεν άλλαξε, δώσαμε άσο. Γιουβέντους. Φίλε, άλλο είναι το θέμα. Η γοητεία. Η γοητεία είναι το κράξιμο του ενός με του άλλου. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω. Εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να δείξω ένα θέμα προσωπικό. Ναι. Ένα λεπτό αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Δεν θα, εγώ προσωπικά, σαν άτομο, είμαι παοκτσής, δεν ανέχομαι την αποπαοκοποίησή μου. Δηλαδή, να κατανοήσω ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό υπήρχαν δίχτυα. Για χύψη λόγους. Δεν μπορώ να ανεχθώ όμως, σε κάθε παιχνίδι τώρα, να είμαι πίσω από τα δίχτυα. Λες και είμαι ο Καρχαρίας. Εγώ προσωπικά σαν άτομο. Και δεν μπορώ να ανεχθώ τον κάθε ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας επειδή είναι τα δίχτυα, να έρχεται ας πούμε παράδειγμα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής του Άρεως, να έρχεται μπροστά στην εστία, μετά τον γκολ γιατί είμαι στην 7 και να λέει ξέρετε τι να λέει, στα αγγλικά. Λοιπόν, σαν λαός, ο λαός του ΠΑΟΚ έδωσε τις εξετάσεις του. Στο μάτι με την ΑΕΚ εκείνο το 1-0, ναι. Λοιπόν, μπήκε ο πρόεδρος μέσα, έκανε ό,τι έκανε, δεν μπήκε κανένας μέσα. Ήρθε το παιχνίδι το ντέρπι με την ΑΕΚ, δεν άνοιξε μύτη. Ναι. Ήρθε το ντέρπι με τον Παναθηναϊκό, δεν άνοιξε μύτη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εμένα που έχω και διαρκεία, αν συνεχιστεί, θα το παραδώσω. Άρα, καταφέρεσαι κατά της διοίκησης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ναι, απλά επειδή είστε ένα ραδιόφωνο το οποίο εκφράζω την προσωπική μου άποψη, θα ήθελα στον κύριο Ραπτόπουλο, ναι, επειδή αυτά τα θέματα τα πιάνει στον αέρα, ναι, αν γίνεται στη Μαρμίτε να το κάνει ένα θέμα αυτό. Ναι, δηλαδή να το βάλει σαν. Εσένα το πρόβλημα σου είναι με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα. Φυσικά, εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εσείς αν ήσασταν ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, θα εξαντλούσατε κάθε πιθανότητα γκέλας για να κατακτήσετε το πρωτάθλημα? Οπωσδήποτε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της προπαγάνδας? Υπάρχει. Το σκεφτήκατε και αυτό μήπως αποτελεί μια εξήγηση? Μην γίνομαι τώρα δικηγόρος καμίας ΠΑΕ. Ναι, θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που έχεις ένα δείγμα γραφής που δεν έχει ανοίξει, που δεν έχει γίνει το παραμικρό σε περίπτωση. Καλέ μου φίλε, θα σου πω και. Το θεωρώ υπερβολικό. Φίλε, εμένα προσωπικά, σαν να οπαδό με προσβάλλει. Και θα σας πω και το άλλο. Εμένα με καλύπτει. Ο κύριος Σαββίδης έχει μια εταιρεία την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι ΠΑΕ. Αλλά αυτή η ΠΑΕ για να είναι μεγάλη σημαίνει ότι έχει κάποιο κόσμο πίσω. Αν η Τούμπα αδειάσει, τι θα είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Δεν θα αδειάσει. Ο κόσμος της είναι. Φτάθουν να παίρνεις. Και του Ηρακλείου ο κόσμος είναι, του Άρη ο κόσμος του. Καταλάβατε τι εννοώ. Σωστά μιλάς, φίλε. Απλά επειδή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Συμφωνώ. Και επειδή θέλουν να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο, εγώ δεν μπορώ να τους κατακρίνω. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα και εσύ βγάλε συμπέρασμα. Πες μου, Κωστή. Έχω φίλο ταξιτζή, ο οποίος έχει πάρει δύο φορές μετά το μάτς του ΠΑΟΚ, οπαδούς του ΠΑΟΚ μέσα στο ταξί. Ξέρεις τι τώρα έκανε. Φιλαράκι, το μάτς πόσο έλεξε να πω. Δεν ξέρω πόσο έλεξε το μάτς. Υπάρχουν και αυτοί. Για αυτούς μπαίνει το διχτάκι, δεν μπαίνει για σένα. Μην το παίρνεις επί προσωπικού. Μιλάω προσωπικά γιατί δεν ξέρω ο διπλανός μου τι θέλει να κάνει. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Εσύ δεν μπορείς να προστατεύσεις. Δεν μπορεί να προστατεύσεις. Δηλαδή τι θα κάνεις με τους υπόλοιπους 30.000. Θα σε πλακώσουνε. Έτσι και πας. Έτσι και πετάξεις κάτι. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι το επίπεδο το δικό σου συνάδει με των υπολείπων? Όχι, δεν είναι δεδομένο. Άρα μην το παίρνεις προσωπικά. Δεν μου λες. Απλά θέλω να πω ότι έχω και ένα δείγμα όμως. Εγώ σαν άνθρωπος λογικός έχω δείγμα ότι πέρασε το ντέρπι με τον Παναθηναϊκό. Είχα το ντέρπι με την ΑΕΚ που με έκλεισε πέρυσι, με έκλεισε κατά το κοινό λεγόμενο το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για μένα όμως είναι ένα δείγμα. Ρωτάω κάτι. Δηλαδή όπως αν υπήρχε το δείχτη, ένα προγνωστικό σε έναν αγώνα λέτε δεν παίζω τάδε παίχτης, δεν παίζω τάδε το ένα, το έτσι βροχή το ένα. Έχω κάποια δεδομένα. Έτσι το και για το συγκεκριμένο, μιλάω με κάποια δεδομένα. Δηλαδή ο κόσμος έδωσε τις υπάρχει ένα δεδομένο και κλείνουμε, υπάρχει ένα δεδομένο και κλείνουμε με αυτό. Αν υπήρχε το δείχτη πέρσι με τον Ολυμπιακό, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Κατάλαβε. Οπότε τι να τους πεις εκεί. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι. Το ένα έρχεται σε σύγκρουση με το άλλο. Μεγάλη κουβέντα είναι πάντως. Να σε καλά. Ναι, ναι. Απλά εγώ. Καλά κάνεις. Την άποψή μου να την καταθέσω δημόσια. Και καλά έκανες. Ήταν ένας μοναδικός ανοντότητα παοξής. Αυτό τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη. Ναι. Δεν περνάς από τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη εκεί, το μαγαζί, καθόλου. Πολύ καιρό έχω να σε δω και είχαμε μεγάλο πάρτι προχθές. Πάρα πολύ μεγάλο. Από το καζίνο. Ναι. Ρε φίλε, εδώ καίγεται το σπίτι μας τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ρε, δεν είπα να παίξεις περιουσίες, ρε φίλε. Να περάσεις μια περιουσία, βόλτα. Να αναπνεύσουμε τρέχουμε, το πλάκα μου κάνεις. Παλιά ερχότανε. Παλιά ερχότανε. Γιατί τι με έχεις, για το πιάνο, του Γρηγόρη. Άμα βγαίνεις τώρα δημόσια και του λες, δεν έρχεσαι. Εσύ στην Αμαλία πήγαινες παλιά. Ποια είναι η Αμαλία, ρε φίλε. Α, κάνεις ότι δεν ξέρεις. Όταν ζούσα, όταν ήμουν εγώ 16 χρονών, 18, η Αμαλία ήταν 60, ρε φίλε. Εσύ το γυάλισες τον εισπράκτο. Έχεις, η Αμαλία φιά. Μήπως έχεις μπερδευτεί, ρε φίλε. Καζινόβιος είσαι. Καζινόβιος μπορεί να μην είσαι. Τέλος πάντων, το άλλο δεν το λέω. Πάμε παρακάτω, ναι. Παρακαλώ. Ωραίος φίλος, με ωραίος κάνεις παρέα, ρε. Όλα τα μυαλά έτσι με το ουίσκι έχουν χαλάσει. Αυτός είπε ότι δεν φαίνομαι εκεί. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι είμαι φίλος μου. Όποιος λέει κάτι, λέει σημαίνει ότι είμαι φίλος μου. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ωραίες παρέες. Κάποιος και μου πει, δεν σε είδα σε εκείνο το μάτς. Αμάρε κόκκινε. Πάμε παρακάτω, ρε κόκκινε. Άτι, πάμε. Έλα, ναι, έλα φίλε. Λέγε. Καλησπέρα. Ναι. Επιτέλους. Ρε παιδιά, από τα στατιστικά σας και από όσα ξέρετε και φαίνεται ξέρετε πολλά. Σε μία περίοδο αγωνιστική ετήσια στο ποδόσφαιρο, για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Πράγμα, ναι. Πόσες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύριο εισιτήρια κόβονται, ξέρετε περίπου? Στην Ελλάδα. Ελλάδα, για Ελλάδα μιλάμε. Δεν τα μετράμε αυτά τις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Τις θεαματικότητες. Όχι, μισό, μπορώ να απαντήσω. Κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, λίγα όμως. Λίγα, ε. Ναι. Δηλαδή, 500.000 δεν είναι. Όχι, ρε τρελώσε. 500.000 κόσμος δεν παρακολουθεί. Συγγνώμη, 500.000 κόσμος... Δεν μετριέται, ρε φίλε, έτσι πει. Πλέον μετριέται στην τηλεθέαση το σκηνικό. Οπότε δεν βγάζει λεφτά, δηλαδή. Δεν βγάζουν λεφτά από τα εισιτήρια. Από τα εισιτήρια τα πιο λίγα λεφτά βγάζουν. Τα υπόλοιπα από πού βγαίνουν, ρε παιδιά? Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από την κεντρική διαχείριση, χορηγούς. Από τους χορηγούς. Αυτά δηλαδή πάνε στις ομάδες ξεχωριστά. Τι πάνε, βέβαια. Η εμπορικότητα μιας ομάδας, δηλαδή αν έχεις ένα μαγαζί καλό, παίρνεις και καλές διαφημίσεις. Και αυτά τα παίρνει η ανώνυμη εταιρεία δηλαδή τα λεφτά? Φυσικά. Φτωχολογιά με λίγα λόγια δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Δεν υπάρχει τζίρος μεγάλος δηλαδή. Και πώς τόσο πολύ ο κόσμος τραβιέται. Ολόκληρη, για να κάνεις εκπομπή σημαίνει ότι έχεις πολύ κόσμο που ακούει. Εσύ φίλε, τι χόμπι έχεις, τι ταλκάνεις. Πέρσι για να καταλάβεις. Σταμάτα ρε κόκκινε, ας τον άνθρωπο. Κόπηκαν 943.000. Άλλο τέλος το ρωτάω τον άνθρωπο. Εσύ... Άλλο δηλαδή ένα εκατομμύριο πες. Ναι. Σε όλους τους αγώνες. Ρε φίλε, εσύ ποιο χόμπι έχεις, τι χόμπι έχεις? Όχι, κοίταξε, κοίταξε, σκέφτομαι τώρα να μιλήσω λίγο σοβαρά. Στο ένα εκατομμύριο λέω, το μέσο εισιτήριο πόσο έχει περίπου? Κοίτα, αλκά έχει. 10 ευρώ. 10 ευρώ. Κάθε φίλαθλος, αν έλεγαν ότι ξέρεις τι, θα δώσεις 11 και το 1 το ευρώ το παραπάνω που δίνεις θα είναι για να γλιτώσουν 5 άνθρωποι τα σπίτια τους από τα κόκκινα δάνεια, θα το έκαναν? Όχι. 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 1 ευρώ παραπάνω δεν θα δίνει ο φίλαθλος. Ούτε σεντ. Έτσι, Χρωστάεις, ρε φίλε, για να φύγει. Ούτε σεντ. Κάτσε, ρε κόκκινε. Όχι, εγώ το σπίτι το είχα στην τράπεζά, στο χέστο. Αυτός είναι ο Νταλκάσος, δηλαδή, που δεν μαζέψαν το ευρώ να γλιτώσει το σπίτι εσύ. Σε μένα. Βέβαια. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ τέλειωσε. Αλλά λέω ότι επειδή έχουν καρδιά οι φίλαθλοι, κακά τα ψέματα, έχουν καρδιά, ρε παιδί μου, είναι αντράκια με ψυχή. Λέω, αν τους έλεγες, ας πούμε, γιατί είναι ικανοί για όλα. 1 ευρώ κάθε φίλαθλος σε εισιτήριο και πες ότι 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο είναι περίπου 10 σπίτια, ρε εσύ. 10 φίλε, σπίτια θα γλίτωναν από τα κόκκινα δάνεια. Θα σου πω κάτι για να το κλείσουμε. Η λέξη ανθρωπιά είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε. Και δεύτερον. Οι φίλαθροι την έχουνε. Και δεύτερον, θα σου πω κάτι άλλο. Άντε και γινόταν αυτό που λες. Ξέρεις ποια θα ήταν η μάχη μετά? Τι θα γινόταν? Μετά ξέρεις ποια μάχη θα γινότανε. Γιατί ρε μάχη θα γινόταν? Γιατί να σώσουμε αυτά τα σπίτια και όχι τα άλλα.
Λοιπόν, άκου, φίλε. Αυτός έπαιζε χαρτιά, πήγαινε με γυναίκες. Όχι, γι' αυτό δεν πλήρωσε. Φίλε, φίλε. Ο άλλος. Με ποιο κριτήριο φίλε, θα άκου, 10. Σταμάτα, ρε κόκκινε. Ρε, αυτό φίλε, θα γινόταν μετά. Σταμάτα, ρε φίλε. Ρε, φίλε. Φιλάνθρωποι δεν είμαστε εδώ εμείς. Και ό,τι φιλανθρωπία κάναμε, τα λεφτά τα φάγανε. Και ό,τι τρόφιμα δώσαν, τα μισά πήγανε. Άντε, γεια σου. Φιλόζωοι γίναμε. Γεια σου. Δεν είμαστε φιλάνθρωποι εδώ. Πάνε σε άλλη εκπομπή να κάνεις φιλανθρωπία. Είμαι φιλόζωος, είπε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Αυτό μου το αναγνωρίζω. Έχουμε κάνει φιλανθρωπίες και τα λεφτά πήγαν αλλού. Δεν κάνουμε άλλες. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Κλειστό λόγο φιλανθρωπίας. Κλειστόν. Ναι. Άιντε τώρα το παραμύθι, τώρα θεωρίες. Έχασε στο σπίτι εσύ. Επί Πασόκ πήρε το δάνειο. Έπεσε στα μπουζούκια να πούμε τι έκανε, δεν ξέρω, άνθρωπέ μου. Κουμπάρκε και ιστορίες. Και θες τώρα τα 10 ευρώ να κάνει ο άλλος 11. Άντε, πάμε παρακάτω. Μετά θα σκοτώναν τα νεκιά. Πάμε ρε, πάμε ρε. Έλα, φίλε. Ρε, κάτι κουβέντες που κάνεις και εσύ, κύριε Κόκκινε. Κόψε την κουβέντα και τέλος. Ναι, εδώ βγήκε ο Κάζης τώρα, πλάκα μου κάνει. Ο Κάζης. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, φίλε. Μας είπε ότι κράξε ένα σύγχρονο. Μην βγάζεις φρένα. Ρε. Λέγε, ρε φίλε. Ωραία. Θέλω κι εγώ να φύγει το δίχτυ. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να. Δεν είσαι ρε άνθρωπος να φύγει το δίχτυ. Όχι δίχτυ. Τάφρο πρέπει να βάλει ο κ. Σαββίδης. Θέλω πρώτα απ' όλα να φύγει αυτός ο νόμος. Γιατί δεν μπορεί εγώ, να, σαν φίλος του ΠΑΟΚ, να την πληρώνω. Που θυμήθηκε ένα στραβό να πετάξει μέσα ένα χαρτί και να του ζητήσουμε το θέρο του παραλόγου πέρυσι. Να φύγει πρώτα ο νόμος μετά να φύγει το δίχτυ. Και προτείνω κάτι τέτοιους που πετάνε μέσα αντικείμενα και κάνουν προβοκάτηση ή οτιδήποτε άλλο. Μ' άκουσες. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Δεν μ' αρέσει η εκπομπή σήμερα. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Ναι. Είναι από τις πιο μάπα εκπομπές που έχω κάνει λόγω των ακροατών. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό για το δίκτυο που λένε, αυτό που είπες ακριβώς στην Παοξίδη, ακόμα δεν είναι σοβαρή. Από τις πρώτες αγωνιστικές... Μόνιμο δίκτυο πρέπει να έχουμε. Μόνιμο. Δείξαμε ότι δεν είμαστε σοβαροί. Μόνιμο δείχνει. Που ρίχναμε μέσα στα... Ρε υπαόξιδες. Έχουν χαλάσει. Έχουν χαλάσει. Έτσι. Έχουν χαλάσει και πριν, νομίζω, 1,5 μήνα, σε ματ χάντμπολ βρίζανε την ΠΑΕ. Μερικοί 20-30 άτομα. Βεβαίως. Το είπαμε από εδώ. Ωραία. Πάω κολέ, ολέ, κάνει για... έρωτα η ΠΑΕ. Έτσι φωνάζανε. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και το άλλο και τον άλλο το φίλο που πήρε πριν και έλεγε για το για οπαδός θα ενωθεί με τον κάθε οπαδό για έναν πιτσιρικά ας πούμε που έχει καρκίνο όπως ένα παλικαράκι, ένα μικρό παιδάκι από την ΑΕΚ τώρα και το έχουν δημοσιεύσει όλα τα site του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και όλων των ομάδων αλλά για ένα σπίτι που κάνεις γουράς το χάσει από έναν τζόγο ή να του το πήρε μια γυναίκα. Ότι είναι για παιδάκια και σίγουρα πάνε τα λεφτά για τα παιδάκια και στον μπαμπά κατευθείαν. Αυτό ναι. Γίνεται πάντα. Ναι. Αλλά αυτοί κάτι εταιρείες φιλανθρωπίες και τέτοια εγώ δεν τις πιστεύω. Ποτέ. Με τίποτα. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Λοιπόν Κωστή. Πολύ χαίρομαι που σας έπιασα πρώτη φορά ρε φίλε. Στο τέλος είσαι γι' αυτό. Με την πρώτη ρες. Δύο πράγματα έχω να σου πω. Να πεις. Ένα, έχω μια ιδέα για τον γήπεδο για... και εγώ πάω ξύση με. Έχεις ιδέα για τον γήπεδο. Ο προκτολόγος είμαι για να σε βοηθήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, γελάει ο άλλος από δίπλα. Μη γελάει. Όχι, μισό λεπτό. Τι να σε πω, ρε Χασοδίκης, ακούει και τρελαίνεται. Σταμάτα, κάτσε. Για τον γήπεδο έχω μια ιδέα. Να βγάλουν το δίχτυ και να το χτίσουν, ρε φίλε, γύρω-γύρω. Να το κάνουν όλο σουίτες και να βάλουν μεγάλες οθόνες. Και να μην βλέπουμε το γήπεδο, να βλέπουμε τις οθόνες. Πιο καλό δεν είναι. Δεν θα πέφτει τίποτα, θα είναι όλα κομπλέ. Ταύρο να κάνουν. Ακροκόδρο να φέρει ο Κομπολέζος. Άσε τώρα ταύρο, οθόνες μεγάλες να πηγαίνουμε στο γήπεδο να το βλέπουμε τις οθόνες. Και δεύτερο, ένα πράγμα σε παραδέχουμε, που έλεγες στην αρχή για τον Καλαϊτζίδη ρε φίλε. Για τον? Για τον Καλαϊτζίδη, για την Καλαμαριά. Μεγάλη μορφή ο άνθρωπος ρε φίλε. Πάνω σε αυτό που κάνει, ε. Αυτό το λέμε αλλά χρόνια, δεν αλλά... Ξέρω, δεν με νοιάζει. Εντάξει, χρόνια. Δεν είπες. Χρόνια το λέμε και οι δυο για τον Καλατζίδη, αλλά ο Καλατζίδης, μια τρέλα κι αυτός, ασύλληπτη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει τρέλα και τι κάνει, αλλά αυτό που κάνει πάνω στην μπάλα είναι άπεκτος φίλε. Δεν μου λες. Ναι. Θα τον είχες ποτέ πελάτη το... Ξέρεις. Που είμαι τώρα, σε μιλάω από το αυτοκίνητο, ξέρεις από που περνάω. Για πες. Εσύ, για να σε πω κάτι, για να σε θυμίσω, γυρίσω λίγο παλιά. Ναι. Περνάω εδώ από το, πριν το βατοπέδι, κάτω από τη διασταύρωση από το μοναστήρι. Κατάφερες, λέω. Εκείνο κύριο Εφραίμ.
Άσε, Εφρέμ, Κορεσί, δεν ήταν κατέβηση. Δεν ξέρει, άσε. Κατάλαβε ο Γρηγόρης. Είναι ο κύριος Εφρέμ εκεί. Τριήμερο. Εδώ είναι ο γέροντας Θεόκλητος. Δεν μου λες, που ξέρει τριήμερο, τώρα, στο ξέρει τι σκέφτεσαι. Στο κελί του. Ναι. Στο κελί του, τριήμερο. Ναι, ρε φίλε. Να περάσεις καλά. Α, πολύ ωραία θα περάσεις στο κελί. Είσαι στο τριήμερο, γιατί ο Κωστής δεν ξέρει. Ναι. Που δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα. Α, θα περάσει πολύ ωραία. Θα, σαν τη ρέγκα θα γίνει. Τελείωσε. Τελείωσε, τώρα φεύγω, έρχομαι προς τα κάτω. Κάτσε, καθαρά Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη. Τρίτη, Τετάρτη σήμερα έγινε χτύπηση Σπερινού, άντε. Α, και μετά τον Σπερινού αρχίζουν και τρώνε. Έχω πάθει μια πλάκα, δεν έχουμε ώρα να σου το πω. Το 1986 είχα πάθει μια πλάκα με αυτό το τριήμερο. Τότε που ζούσε ο γέροντας Γεράσιμος Γερασιμαίους, τη μικρά Αγιάννα. Τι είναι αυτός, Γεράσιμος Γερασιμαίους, ξένος ήταν. Που είναι και ένας από αυτούς οι οποίοι έχουν γράψει και ψαλμούς, εντάξει, δεν είναι οποιαδήποτε μορφή. Με τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Γεώργιο που πήγε μετά στα Ιεροσόλυμα και πολλούς ακόμη. Καλοί άνθρωποι. Αλλά εγώ πήγαινα συνήθως πιο πάνω στην κερασιά. Στον πατέρα Μάξιμο και στο γιο του Αχάια Κλάους που έγινε ιερομόναχος. Τότε ήσουν πιο light, ρε φίλε, ανέβαινες. Τώρα ούτε το μουλάρι δεν σε παίρνει. Τι υπενήσεις, ρε Χατσοδίκη. το ξέρεις ότι μια φορά ανέβηκα σε μουλάρι τότε που ήμουν μηνιών και με πέταξε. Και ανεβαίναμε στην κορυφή του άθρωπου. Αυτό που ψόφιζε. Αυτό, τώρα θα σε έλεγα. Αυτό πέταξε τον Παρθένο και έφυγε. Άμα βρεθούμε από κοντά. Να κάνετε τέτοιες κουβέντες, να φωνάξετε και εμένα να ακούω. Αυτό ρε που πέρασα και τον πατέρα Παρθένιο από την κερασιά κάτω. Να σου πω ιστορία με το τριήμερο. Βέβαια, δεν θα παράξει. Δεν ξέρει τι το τριήμερο. Κωστή. Ναι, ναι. Μα αυτό ταιριάζουμε μόνο σε αυτά. Ναι, ναι. Και άμα το πω την ιστορία μου με το τριήμερο θα λιποθυμήσει. Δεν χρειάζεται, φίλε, να με κάνει. Τα μπουτικά τη τσουρέκια. Δεν κατάλαβε. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Ήδη με κούρασε. Λοιπόν, η κυρία Μάρινα Μπίκουν έτοιμη για ειδήσει. Αμέσω μετά τρίτη. Πατέρα Παρθένιο, πατέρα Γεράσιμο. Πατέρα Ελλάδα. Γιαλαμά και Δήμου. Αμέσω μετά οι άχαστοι. Οι οποίοι τρέμουν μπροστά στη ρέντα του Κωστή. Εντάξει. Ο Θανάσης Κυλώνης και ο Νίκος Κουλιανός. Και αμέσω μετά ο Μιχάλης. Ποιο Μιχάλης, πες. Φίλος. Ο Λουλουδάς που κάνεις παρέα και τα πίνατε μαζί. Ποιος Μιχάλης. Σόπλος. Το ζηλεύεις. Δεν τον χωνεύεις. Ούτε αυτόν τον χωνεύεις. Τα άμαθα εγώ. Δεν τον χωνεύεις. Ό,τι του κατέβει η κλάβα. Η δικιά μου η κλάβα. Βρε, η δικιά μου η κλάβα μια χαρά είναι. Άσε τώρα, η δικιά μου η κλάβα. Ναι. Παιδιά, αυτή είναι για το Σιμεώνε. Μπράβο.